Τι κάνετε. Τι ήταν αυτό. Ναι, μπήκαμε, δεν το πήρα. Με λούπα το σήμα. Ναι, με δύο φορές. Για να το εμπεδώσει η ροή. Με πάνε. Ναι, μόνο. Τι κάνετε. Μάμπετσο εδώ. Τρίτη απόγευμα με πολλά παιχνίδια Champions League μπροστά μας. Europa League, ευρωπαϊκές υποχρεώσεις γενικά. Είμαστε εδώ, όπως έχουμε πει, Τρίτη και Παρασκευή στο web TV του star.gr. Μπορείτε να μας βλέπετε ζωντανά και μετά το τέλος της εκπομπής, όπως και όλες τις εκπομπές, στο κανάλι του Star στο YouTube. Μπορείτε να παίρνετε. Κάτι κάνει ο Σκαρής έξω. Τι θες, Σκαρής, τι θες. Α, εντάξει. Ο Ηλίας άρχισε να γελάει πριν έρθει η Βασίλισσα, τον βλέπετε εδώ. Πριν έρθει η Βασίλισσα. Τι θέλει. Ήρθε ο Λουκάς. Α, ήρθε ο Λουκάς και γέλασε κατευθείαν. Εντάξει. Πώς μπαίνεις σε ένα κολόμπαρο στην Ιερά Οδό που είναι οι κοπέλες. Κλείσε, κλείσε την πόρτα. Καβαλίνα δεν χρειάζεται. Χιλίο καρδινάλιο. Τα έχεις κάνει μπάχαλο με τον προγραμματισμό. Μια χαρά είναι προγραμματισμό. Με σταματάνε στον δρόμο. Έχω τρομερό πρόβλημα. Σε σταματάνε. Έχουν τρομερό πρόβλημα. Μα εσύ κουνιέσαι όλη την ώρα. Δεν μπορώ να βάλω. Έλα φτιάξει το πλάνο, ρε Σινικό. Δεν μπορώ να βάλω βενζίνη. Με σταματάνε, με ρωτάει ο κόσμο. Δυσκολεύονται το να σταματήσουν γιατί είσαι πολύ γρήγορο. Με ρωτάει ο κόσμο. Πότε είναι η εκπομπή. Έχουμε μπερδευτεί με την ώρα. Ναι. Μπορείς να πεις. 5.30 γιατί έχουμε 5.30 σήμερα και έχουμε 6.30 την άλλη φορά. Γιατί έχουμε 6.30 την Παρασκευή. Ναι, γιατί την Παρασκευή έχει παιχνίδια σε εξέλιξη σε 7 η ώρα. Έχουμε να λέμε πράγματα. Κανένα, δηλαδή, βέβαια, είναι σημαντικό για το Σαββατοκύριακο. Μάλιστα. Λοιπόν, είπαμε 5.30 με 6.30 κάθε Τρίτη και 7 παρατέταρτο με 8 παρατέταρτο την Παρασκευή. Τι θέλεις τώρα. Ωραία. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε Βαγγέλη Λουκά με καβαλίνα τρομερή. Με υποδρομιακό ναι, φοβερή καβαλίνα. Και προβλέψεις, αλλά θα δώσει και τη δική του, το δικό του άρωμα στην εκπομπή αυτή. Ο Σεραφείμ να πούμε ότι είχε ένα τύχημα χθες, αλλά μας έβγαλε. Μόλις είχα να το πω κατευθείαν πάνω το διπλό. Όχι γιατί ήθελα να πω ότι με το ένα χέρι που έχει, πατάει μόνο τα ίδια κουμπιά. Εμένα και σένα. Λοιπόν, δηλαδή ούτε παράθυρο ούτε τίποτα. Ένα αυτό. Δεύτερον, Βασίλισσα, Σκάρης, νούμερο 3. Γιώργο Ζαέρη δυστυχώ δεν υπάρχει σήμερα διότι είναι με την αποστολή του Μπάουκ στο λέει. Μίτσκ. Έτσι μπορεί λέει, να είναι φυλακή. Σε κανένα πράγμα με προβότζε το φακτορείο. Την άλλη φορά που είχε πει εμένα, ξέρεις, θα πάω Θεσσαλονίκη, μου λέει, δεν μπορώ να με βάρδια του Σαββατοκύριακο. Πήγε στη Γευγέννη στο καζίνο. Ποιο Γευγέννη. Πάω στου ζωγράφου ένα προποντζίδικο να παίξω 7 η ώρα του Σαββάτου και έρχονταν από πίσω. Καλά, δεν θα ξεχάσω ποτέ την ημέρα εγώ που ήρθα στο αθλητικό τμήμα να πάρω τι εφημερίδες. Φοβερό πλάνο αυτό εντωμεταξύ. Φοβερό. Δηλαδή, εγώ έχω κατέβει. Και βρήκα το Ζαΐρ να κοιμάται μέσα. Ναι. Με το sleeping bag. Και σηκώνεται. Τι είναι, Γιώργο. Τίποτα μου λέει, ήμουν περαστικό. Κατάλαβε το. Λοιπόν, καθυστέρησα να ανέβω. Είναι μια ιστορία που θα σα αρέσει αυτή. Μα εξηγούσε ένα μεγάλο στέλεχο του καναλιού εδώ. Μεγαλύτερο δεν νομίζω ότι γίνεται τέλο πάντων. Πού είναι ο φίλο μου. Τη διαδικασία. Να τον μας εξετάζει Τρόικα. Μάλιστα. Επειδή ήταν παρόν σε κάποιες συζητήσεις. Α, το ξέρω την ιστορία. Λοιπόν, ναι, ξέρω. Και λέει λοιπόν, έρχεται η Τρόικα, παίρνει ένα κομμάτι χαρτί και λέει, βάζει κάτω. Να σας πω, λέει, συμφωνούμε ότι θα κάνετε ένα, δύο, λέει, τρία πράγματα για να πάρετε τα λεφτά. Οκ, λέμε εμείς, ωραία. Μας εξετάζει μετά από δύο μήνες και λέει, κύριε Ζαρμακούπη, λέει, μας είπατε ότι θα κάνετε το ένα. Ναι. Γιατί δεν το κάνατε. Ναι. Και ο Ζαρμακούπης λέει, δεν μπορώ, δεν καταλαβαίνω, δεν μιλάω, δεν έγινε τελικά, ξέρεις, μου φάγει ο σκύλος στην εργασία κτλ. Μετά πάνε λέει δε μαζί πολύ πια γιατί ο ένας μόνος του γελάει. Γιατί σου λέει δεν μπορεί να με ρωτάνε συνέχεια για τα γέλια. Και πάνε τρεις-τέσσερις παράγοντες οικονομικοί εδώ του επιτελείου και τους ρωτάει δηλαδή ένας άνθρωπος, είπατε ότι θα κάνετε αυτό και πήρατε τα λεφτά. Γιατί δεν το κάνατε. Και λένε αυτοί. Δεν μπορούσαμε. Έχω πολύ κέφαλο. Ναι. Δεν είμαι καλά. Ένα ποτήρι νερό. Ναι. Κατάλαβες. Αυτή είναι η ιστορία της πατρίδας μας. Ναι, μπράβο. Θέλουμε αυτό το πράγμα να το πούμε ότι μας φταίνει οι άλλοι. Κατάλαβες. Αυτή είναι η πυρετόδης διαπραγμάτευση που περιγράφουν τα κανάλια. Ότι λέμε εμείς ψέματα, λέμε στους Τουρκικανούς. Κερδίζουμε χρόνο, παιδάκι. Με αυτό είναι πασιφανές. Μα πόσο χρόνο πια. Όσο μπορούμε. Νομίζουμε ότι θα φτιάξουμε κορόιδο ακόμα. Δεν είναι. Λοιπόν. Να πούμε ότι πήγαμε αρκετά καλά στη. Πώς. Ναι, όχι, δεν παίρνω φορά. Πήγαμε αρκετά καλά το Σαββατοκύριακο. Για μία ακόμη φορά. Μας πάει το Σαββατοκύριακο. Αργότερα. Άσε, ξέρει ο Νίκος ο Σκαρής που μην πετάξει τίποτα. Το νερό τρυπάει. Πρόσεξε. Γιατί είναι. Σκαρή, απαγορεύεται να ξέρει τη διαφωνία και με χειρονομίες. Δεν είναι μονολεκτική διαφωνία. Δηλαδή λοιπόν, για αυτά. Ναι, ναι, αλλαγές. Βάλτε τον άνθρωπο να κάτσει. Λοιπόν, τέλος πάντων. Βάλτον, δεν πειράζει, βάλτον μέσα. Ναι. Να πάμε στις κάρτες εμείς, σε αυτά που πιάσαμε. Το Σαββατοκύριακο. Εγώ αυτή είναι η προβλέψη της Παρασκευής. 4 στα 4 την Παρασκευή. Έτσι. Απόδοση 12, όπως βλέπεις. Ντιζόν, Ορλεάν, Άσος, ο Σέρσα Τορού. Ο Σέρσα Τορού, Άσος με 1,70. Κάρντι Βρέντιγκ, Άσος με 2. Και Βαλενσέν Μπρέστ, Χ, ημίχρονο με 1,90. Τα πιάσεις αυτά. Και τα 4. 12 απόδοση. 12 απόδοση. Δεν πιστεύω να τα είδες και τα παιχνίδια αυτά, γιατί είναι τρομερή ταλαιπωρία. Τα είδες κιόλας. Όχι, βέβαια, το βράδυ τα είδα. Πάλι καλά. Είχαν έρθει και μια χαρά, πληρώθηκα κιόλας. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη κάρτα να δούμε. Όχι, εμένα, παιδιά, πιάσαμε τίποτα άλλο. Αυτό πιάσαμε όλο και όλο. Α, να δούμε του Ηλία, ναι.
Λοιπόν, εσύ εδώ πήγες 2 στα 3, όλο κοντά έφτανες. Ναι, είναι αυτή η κάρτα που δείξαμε την προηγούμενη ήταν. Ναι, εδώ όλο... είμαστε 3 στα 4. Πάλι. Ναι, 3 στα 4. Δηλαδή, χάσαμε τον Ολυμπιακό με τον ΠΑΟΚ, που αν δεν ήταν αυτή η κωμωδία με το ενός λεπτού σιγή που δεν κράτησε η Μπαοκάρα. Ενώ κράτησαν οι Παρτιζάνοι. Ναι, ναι, δηλαδή, οι Παρτιζάνοι δεν το ξέραν όμως. Την ώρα που έγινε αυτό δεν το ξέραν. Μα είναι επιχείρημα τώρα σοβαρό. Τι να σου πω τώρα. Θα την κάνουμε την εκπομπή πιο σοβαρή από τώρα. Τι να σου πω. Δεν βγάζουμε κουβάδες. Μου είπε ένα φίλο μου βγάζει τι κουβάδες λέει κτλ. Να είστε σοβαροί για να μπορέσει να γίνει κάτι. Έχει Πάρκινσον ο άνθρωπο έξω. Να πάμε στην προηγούμενη κάρτα γιατί την ολοκληρώσαμε. Ναι, την προηγούμενη. Πιάσαμε 3 στα 4 στο μπάσκετ. Γρήγορα όμω. Γαλατά τη Σάσαρη και το Κλίβελαν με το Τωρόντο. Και μάλιστα πολύ χαλάρια τρία χάσαμε τον περήφανο Ολυμπιακό. Ωραία. Πάμε και στην επόμενη. Στην επόμενη κάρτα του Ηλία. Που, ναι, Λάτσιο Γιουβέντζο εδώ, εδώ τι έχει 3 στα 4. 3 στα 4. Χάσαμε το ένα no goal. Ναι. Το ότι Μπενφίκα με τη Μοριερέτη έβαλε ένα goal στο 4-0-4. Δεν με νοιάζει. Εσύ έλεγε ναι, τα σκέτα τα παίζω. Ναι, τα σκέτα έλεγε. Ναι, τα σκέτα. Και σήμερα ναι, τα σκέτα. Τον ξέρεις, κρύο, λοιπόν. Τι θα κάνω λοιπόν. Περίμενε, έχουμε κι άλλο. Δεν είσαι μόνο εδώ. Ναι, μπράβο. Θα πιάσει τα 2. Λοιπόν, τι άλλο πιάσαμε για να δούμε. Α, αυτό είναι του Σκαρί. 4 στα 4 ο Σκαρί. Είμαι σίγουρος ότι εκεί ήθελε να καταλήξει όλη αυτή τη συζήτηση. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, εκεί. 4 στα 4 και ο Σκαρίς. Έχουμε κάτι άλλο, δεν νομίζω. Α, 3 στα 4 εδώ επίσης ο Σκαρίς το Σάββατο με μεγάλες αποδόσεις. Έχασε εδώ. Α, και ο Ζαΐρης. Ο Ζαΐρης και ήταν και αυτός 3 στα 4. Έχασε το Μίλαν Ίντερ χ ημίχρονο για 5 λεπτά δηλαδή. Τα άλλα 3 στα 4. Ο Ζαΐρης 3 στα 4. Αν το έχει παίξει σύστημα, λέει θα έχει πληρωθεί. Ο Σκαρίς την προηγούμενη σίγουρα. Δεν πρόκειται να βρούμε άκρη τώρα. Όχι, αυτό είναι η κάρτα του Σκαρί, σου λέω, που εδώ παίζεται και σύστημα γιατί είναι μεγάλες αποδόσεις. Κοίτα αποδόσεις που έχει. Είναι 2-10, 2-65 και έχασε νομίζω μόνο την Κολονία. Το 2-0-5, τη μικρότερη απόδοση. 2-10, δηλαδή 2-65 και το άλλο πόσο δίνει. Εντάξει. Ένα 90. Το ζήσαμε και πέρυσι αυτό. Όλο μας γυρίζει. Πάντα έτσι γυρίζει. Μας κλωθογυρνάει. Αυτό είναι μια απάντηση σε αυτό που λες εσύ ότι όταν έχει πολλά παιχνίδια παίζω όλο το τριήμερο. Όλο το τριήμερο λες ότι παίζω εγώ από παιχνίδια από όλο το τριήμερο. Χάνεις τον μπούσουλα στη χημεία. Δηλαδή δεν μπορεί να το κάνει αυτό ποτέ όμως. Εγώ δηλαδή δεν μπορώ να παίξω τη στοίχημα να πω τη Παρασκευή του Σαββάτου και λοιπόν, είδαμε τι πιάσαμε λοιπόν. Έτσι. Και πάμε τώρα σε ένα γενικό πλάνο. Θέλω γενικό. Μπράβο, θέλω γενικό για να δείτε πίσω στο βάθος του στάβλου. Ανέβεια. Ναι, αυτό το τριπλό Σεραφείμ, αυτό εννοώ. Μπράβο. Έτσι, μπράβο λοιπόν. Παναγία μου τεράστια τον έχουν κάνει. Τα... Παιδιά, άστο. Τα τριπλά σε φάγανε. Τα τριπλά και τα μονά σε φάγανε σαν τώρα. Λοιπόν. Βαγγέλη, καλώς όρισες. Μην τον δείξεις ακόμα, ναι. Περίμενε. Δεν πρέπει να μιλήσω αυτό. Ναι. Αυτά. Ναι. Λοιπόν, πρόσεξε χαίρομαι. Καλά, ας τα χαίρομαι. Πρόσεξε καλά τι θα πεις και πώς θα πεις σήμερα. Ναι. Γιατί ερχόμαστε από μια δύσκολη μέρα, είμαστε πιεσμένοι. Ναι. Μην πάθουμε τίποτα, θέλουμε σηκώτη καινούριο φεύγοντας από εδώ, κανένα νεφρό και τέτοια. Ναι. Δεν έχουμε. Μάλιστα. Θα μιλήσεις ωραία, όμορφα, αντρίκια, παντελονάτα, όπως σε ντομάτα, κουβάδες από πίσω σου. Κοίτα τι ωραία. Κοίτα. Λοιπόν, έχουμε να πούμε ότι. Βαγγέλης Λουκάς καταρχήν, να πούμε έτσι. Γίγαντας. Υπάρχει κάποιος που δεν ξέρει. Καβαλίνα τρομερή. Χαίρομαι που για μια ακόμη φορά βρίσκομαι στη γνώριμη φωλιά των φίλων αθλητικών συντακτών και όχι μόνο. Αθλητικών συντακτών, ναι. Πάει αυτό. Ναι. Λοιπόν, να ξέρουν οι φίλοι μας ότι την Παρασκευή οριστικά δεν έχει ελληνικό πρόγραμμα. Θα αντικατασταθεί από γαλλικές υποδομίες. Πλέον, παιδιά, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν υπάρχουν άλογα. Τι έγινε, ψοφίσαν τα λόγα. Μπορεί να μην διακόψει, παρακαλώ. Έτσι, μπράβο. Να δούμε, να βάλουμε τα πράγματα όλα επιτάχυντα. Μπορεί να μας πεις γιατί δεν υπάρχουν άλογα. Η υψηλή φορολογία αποτρέπει τους ιδιοκτήτες να αγοράζουν άλογα. Γιατί όταν έχεις ένα άλογο και κερδίσει, παίρνεις το 1 τρίτο από αυτό που είναι προγραμματισμένο. Τα υπόλοιπα είναι σε άλλα. Έτσι. Γιατί δεν κάνουμε, ρε, Ευαγγέλη, ένα παράνομο υπόδρομο να τρέχουν τα άλογα, είναι το πιο εύκολο. Και παρά τις χαμηλές τιμές που έχει αυτή τη στιγμή η Ιρλανδία, σημειωτέων, αυτή τη στιγμή υπάρχουν άλογα τα οποία είναι σε έξω. Η υποπαραγωγή της Ιρλανδίας βρίσκεται σε τεράστια άνθηση. Ελευθέρα βοσκή δηλαδή. Άνθηση. Λοιπόν, άνθηση, σε τεράστια άνθηση. Τι τρώνε αυτά, Βαγγελί. Τίποτα. Εκεί στην Ιρλανδία έχει πέσει μεγάλη ζήτηση. Και τη στιγμή που βλέπεις τώρα και μεταδίδουμε γαλλικές υποδρομίες εκεί όπου ο Αμπντουλάχ της Σαουδικής Αραβίας, ο Αγά Χάν και όλοι αυτοί οι πλούσιοι του πλανήτη έχουν από 10 άλογα σε. Σε όλους τους υποδρόμους που υπάρχει και εποπτεύει αυτή η γαλλική εταιρεία, η PMU, λοιπόν, από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε τι γίνεται και πώς αισθάνεται κάποιος στην Ελλάδα όταν ασχολείται. Άρα με τον υποδρόμο. Άρα εμείς την Παρασκευή λέει, δεν έχει καθόλου υποδρομίες. Δεν έχει ελληνικές υποδρομίες, έχει γαλλικές. Την Παρασκευή την Τρίτη έχει ελληνικές. Την Δευτέρα έχει ελληνικές, άρα την Παρασκευή θα είμαστε εδώ με το πλήρες πρόγραμμα της Δευτέρας. Με τα προγνωστικά δηλαδή, μας, εκεί που είχαμε πάντα, μια φορά, δύο φορές την εβδομάδα υποδρομή, τώρα έχουμε μία. Όχι, μερικές φορές το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε μία. Αλλά θα γίνει προσπάθεια. Υπήρχαν κάτι άλογα που έφτασαν πρόσφατα από το εξωτερικό, αγοράστηκαν από ιδιοκτήτες και προπονητές αντίστοιχα και από εκεί και πέρα. Από τη θάλασσα ήρθανε. Αυτό όχι. Ήρθανε κανονικά οδικός και με αεροπλάνα. Λοιπόν,
Αυτό πιστεύουν όλοι ότι θα ενδυναμώσει το υπάρχον ζωικό δυναμικό που, υπάρχει, που υφίσταται στο Μαρκόπουλο αυτή τη στιγμή και θα δώσει μια νέα πνοή στις ελληνικές υποδρομίες. Λοιπόν, δεν κατάλαβα λέξη. Κύριε Ζαρμαχούπη, ήρθε συνδικαλιστικά να μας πει ότι είναι η φορολογία υψηλή για τα κέρδη και ότι κάντε κάτι για τους κακομοίριδες, τους ιδιοκτήτες. Κάντε κάτι για τους κακομοίριδες να προσελκύσουμε, γιατί και εσείς μπορείτε να πάρετε ένα άλογο. Πόσο κάνει ένα άλογο, ρε Βαγγέλη? Τώρα αυτή τη στιγμή από 1500 ευρώ μπορεί να πάρεις άλογο. Από το εξωτερικό. Μια ερώτηση. Από τι επιβεί τώρα όμως αυτό με ενδιαφέρει? Δεύτερης γραμμής, δεύτερης κλάσης. Δεν μπορείς να πας σε Αμερικάνο ή Ιαπωνέζο επιβίτορα από γιατί, αυτή τη στιγμή. Πόσο κάνει άμα πας σε Ιαπωνέζο? Άμα πας από 10.000 δολάρια και πάνω. Είναι ακριβώς ο Ιαπωνέζος. Μέχρι 100.000 δολάρια. Αυτά που αγοράζουν οι πρίγκιπες, οι απανταχού πρίγκιπες. Λοιπόν. Έχουμε και μια βασίλισσα εμείς. Δεν πάμε να τους πάρουμε ένα λογάκι και ένα πόνι να παίζει. Η βασίλισσα όχι. Η σωματοδομή της βασίλισσας κάνει πάρα πολύ και μπορεί να υπεύσει. Τα πόνι είναι πιο φθηνά επειδή είναι πιο μικρά. Για κάτι μπορεί να υπεύσει, βασίλισσα μου είπε. Γιατί τη βοηθάει το σώμα της. Δεν μπορεί να σε ψηλώσει. Το ξέρει και μόνη της, να ξέρει. Μα τι μπορεί, Ευαγγελάκη. Και γιατί, πόσα άλογα δηλαδή υπάρχουν αυτή την ώρα στον υπόδρομο? Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν σε. Ενεργά άλογα αυτή τη στιγμή για να τρέξουν δεν είναι πάνω από 450. Καλά, 450 είναι μεγάλο. Πόσα χρειάζονται για μια υποδρομιακή μέρα? Από τα 450 άλογα γυμνάζονται γύρω στα 100. Τα 80 είναι. Καλά, κάθονται δεν τεμπέλικα. Τα 80 είναι αρτιμελείς. Τα υπόλοιπα δεν υπάρχουν κλάσεις για να εισχωρήσουν στις κατηγορίες όπως λέμε. Με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή τη στιγμή μια γκάμα 50 με 70 άλογα τα οποία τραβάνε όλα τα κανάλια και να τρέχουν 8 φορές το μήνα. Είναι τεμπέλικα, δεν είναι καφετέρια. Τα άλογα προετοιμάζονται, τι να κάνουν οι προπονητές, είναι μέρα νύχτα εκεί. Αυτό ήθελα πάντα να το ρωτήσω. Προπονητής υποδρόμου είναι κανονική δουλειά ή κάνεις και μια άλλη δουλειά και είσαι και προπονητής? Τώρα αυτή τη στιγμή η οικονομική του κατάσταση κάνεις και μια άλλη δουλειά, είναι βέβαιο. Κάποιος έπεσε. Σίγουρα. Ναι, δεν ξέρω. Πάντως με κοιτάνε, δεν έχει γίνει κάτι. Δεν λείπει. Ζουν όλοι, είναι όλοι. Εντάξει, να σου πω. Για μετρηθείτε μεταξύ σας, κάνε ένα προσκλητήριο. Δεν μου λες, Ευαγγελάκη. Και δεν προβλέπετε να γεννήσουν αυτά τα άλογα, να γεμίσουμε κάτι? Προβλέπετε να γεμίσουν, υπάρχει αλλαγή. Στο Ιασόγεννα, ναι. Υπάρχει αλλαγή ιδιοκτησίας αυτή τη στιγμή. Κάποια στιγμή θα υπάρξει καλύτερη, έτσι πιστεύουν, ευελπιστούν όλοι. Καλύτερη συνέχεια με αποτέλεσμα να έχουμε κανονικά υποδρομίες δύο φορές την εβδομάδα. Παλιά ήταν τις ελληνικές, γιατί τις υπόλοιπες. Να σου πω κάτι, παλιά ήταν κάθε μέρα, ή όχι? Δευτέρα, όχι, Τετάρτη, Παρασκευή. Τρεις φορές την εβδομάδα. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Τρεις φορές την εβδομάδα. Και να σου πω, Βαγγέλη, παρόλα αυτά το στοίχημα στους, του Γαλλικού και του Αφρικάνου κτλ. Είναι ανεβασμένο, έτσι. Μερικές υποδρομίες στο Γαλλικό πρόγραμμα είναι ανεβασμένο. Όταν έχεις. Γιατί. Στη Γαλλία, για να το λέω χοντρά και δεν φοβάμαι βέβαια, για να κερδίσει φαβορί πρέπει να γίνει η Γαλλική Επανάσταση πραγματικά στη Γαλλία. Έτσι, ναι. Έχει πολλά outsider και πληρώνουν πραγματικά οι γαλλικές υποδρομίες. Αλλά από την Ελλάδα υπάρχει πάντα το εγχώριο προϊόν που το προτιμούν οι περισσότεροι. Ξέρουν τα λόγα. Αλλά δυστυχώς οι αποδόσεις, λόγω του ότι είναι φαβορί και βγαίνουν, προσωπικά, οι αποδόσεις είναι πάρα πολύ μικρές. Γνωρίζονται προσωπικά δηλαδή, με τα λόγα. Γνωρίζουν προσωπικά μετάλογα και διαβάζουν. Έχεις μερικά στοιχεία να μας πεις για τις γαλλικές τώρα? Έχεις κάνει καμιά πρόβλεψη? Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να πούμε γαλλικές. Δυστυχώς σήμερα κάθε Τρίτη οι γαλλικές, να ξέρετε, τελειώνουν, ολοκληρώνονται 5.30 με 6 παρά. Εγώ βλέπω στα site τα στοιχηματικά που μας έχει φέρει ο Κωνσταντάκος εδώ πάρα πολύ διαφήμιση. Δεν ξέρουμε ποιο να πρωτοδιαλέξουμε. Βλέπω υποδρομίες και αγγλικές και αφρικάνικες. Και γαλλικές. Κάθε μισή ώρα. Μας το πες 7 φορές με τις γαλλικές, μας κούρασες. Ναι. Αφρικάνικη υποδρομία υπάρχει? Υπάρχει. Ιωάννεσμπουργκ, πού? Ναι, όχι, υπάρχει. Πρετόρια, πού? Όχι. Τέλος πάντων, Πόρτ Ελίζαμπεθ. Είναι, όχι. Φέρβιο, έλα, θα πω. Ο Μόνς είναι στο Βέλγιο που πες. Βέλγιο, είπες τη λέξη. Όχι, όχι, Φέρβιο, είπα στην Αφρική. Φέρβιο. Μάλιστα. Αυτές τις παρακολουθείς εσύ, τις υποδρομίες? Μέχρι πρότινος παρακολουθούσαμε γιατί είχαμε στο πρόγραμμα. Αλλά τώρα αυτή τη στιγμή. Ο Έλληνας Φίλιππος μπορεί να παίξει μόνο γαλλικές και ελληνικές. Ο Πατσογιάννης ο Φίλιππος. Έχουν σταματήσει πλέον οι αγγλικές και οι αφρικάνικες. Δεν μπορούν στον ΟΔΙΕ, εννοείς? Ναι, δεν μπορούν στον ΟΔΙΕ. Κάποιος άλλος μπορεί να στοιχηματίσει έξω. Αυτά στους άλλους μπορεί να μας έβγαλε στην ψυχή, τα παρακολουθείς? Ναι, ναι, τα παρακολουθούμε. Πες το 10 ώρες στην ανθρωπέ μου τώρα. Πρέπει να πούμε τι θα λέμε στον κόσμο. Ο κόσμος λοιπόν που παίζει στο ιντερνετικό στοίχημα θα μπορεί να μαθαίνει από σένα. Σωστά, σωστά τα πάντα. Έτσι, αγγλικά, αφρικά, όπου τρέχουν άλογα τέλος πάντων. Όπου τρέχουν τα άλογα. Λουκι, λουκ και τα λοιπά. Εσύ, άσε τώρα. Στοιχηματίσουμε.
Μπορώ να δώσω και εγώ προγνωστικά για το στοίχημα. Όχι για το στοίχημα, για τα άλογα. Εδώ θα σου πω. Θα σου πω. Επειδή το παίζει μάγκα. Για πε μα, στο ρώτησα και την άλλη φορά. Ποια είναι τα καλύτερα άλογα αυτή την ώρα στον αγγλικό υπόδρομο. Δηλαδή να τα δούμε αυτά και να τα παίζουμε και στα μάτια. Πού? Στον αγγλικό υπόδρομο. Στον αγγλικό υπόδρομο ω επιτοπλίστων είναι τα άλογα τη Βασίλισσα. Ρε, μην μου λε, δεν λέει η Βασίλισσα. Όχι αυτή τη Βασίλισσα, τσάκι. Ένα άλογο, άμα το δω εγώ. Άμα δεν ξέρει τα άλογα τη Βασίλισσα, τι κάνει εδώ. Να σου πω κάτι, περίμενε. Λέω ρε, παιδί, θα δω στο πρόγραμμα ένα άλογο στο ίντερνετ. Ποιο είναι αυτό το καλό άλογο. Τρέχουν πολλέ κατηγορίε, δεν μπορώ να σου πω συγκεκριμένα κάποιο. Ρε, παιδάκι μου, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Εδώ υπήρχαν κάποτε στον ελληνικό υπόδρομο κάποια άλογα που ξεχωρίζανε και έλεγε. Ο Γκάι Μπάτερ, α πούμε, που θυμάμαι εγώ που γελάγαμε όταν του ακούγαμε. Ο Clever Boy, ξέρω εγώ. Ήξερε ότι αυτά είναι κάντε, δεν είναι φαβορί. Επειδή υπάρχουν αυτή τη στιγμή γύρω στου 13.000 άλογα ωραία. Τα οποία μπορεί να παίξει. Δεν υπάρχουν κάποια που κερδίζουν συνέχεια. Μα, που όχι, να είναι grand favori δηλαδή. Στην Αγγλία δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Μα στην Γαλλία μα έλεγε ότι δεν υπάρχει. Ούτε στην Αγγλία. Στην Αγγλία μα είπε ότι κερδίζουν τα φαβορί. Στην Αγγλία κερδίζουν τα φαβορί, αλλά. Έχουν συνέπεια 70-80%. Υπάρχουν από τις 13.000 άλογα που είναι σε ενέργεια αυτή τη στιγμή, 1.000 άλογα. Να σου πω, Βαγγέλη, άμα τερματίσει χωρίς αναβάτη, μετράει. Όχι. Δεν γιατί? Μετράει. Το λέει ο κώδικας. Για κώδικας ποινικής οικονομίας. Είναι, όχι, σαφής. Ο κώδικας των υποδρομιών. Στο... Και ο αναβάτης πότε έχει πέσει κάτω. Έχει πέσει στην Ελλάδα 2-3 φορές λίγο όχι, πριν όχι, το φύγει. Σε ρωτάω. Πέφτω κάτω σημαίνει δεν έχω καμία επαφή με το άλογο. Γιατί έχω δει από το εξωτερικό πλάνα που είναι πεσμένος, κρατάει τα γέμια όμως και τερματίζει και μετράει. Όχι, δεν μετράει. Δεν μετράει και. Όχι, δεν μετράει. Να, δεν μετράει από... να πρέπει να είσαι πάνω στη σέλα. Πρέπει να είσαι πάνω στη σέλα και να. Σου... Δικάβαλο μπορείς να για κονίστες κανονικά. Πενιντάρι, χανάκι. Ειδικά στα εμπόδια θα έχουμε έτσι. Γιώργο, δώσ' του 20 ευρώ να πιάσει ένα πλάνο. Άμα του δώσει 20 ευρώ θα πιάσει ένα πλάνο. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρει κανένα. Λοιπόν, όχι, όχι. Τα έχω βρει όλα τα πλάνα. Εντάξει, απλά πρέπει να σας βλέπω γιατί έχει καιρό να σας δω. Λέει για τους άλλους γιατί κοιτάει την καμερά του. Καταλάβες. Δεν με έπρεξε όταν μου φάγε τα σκότια και δεν κοιτάω, δεν με δείχνει. Ποτέ. Γιατί δεν έχει πλάνα, ρε βλάκα. Γιατί, γιατί δεν έχει πλάνα γι' αυτό. Γιατί δεν έχει πλάνα να βάλουμε από κάτω το τετραπλό. Δεν έχει πλάνα. Άντε, θα στα πω εγώ. Δεν έφερε δε, πλάνα, που ξέρει τηλεόραση. Τηλεόραση. Γιατί ήρθε ο Λουκάς, τον του είχε πει να έρθει 6.30 κατά την ώρα. Να τέλειωνε η εκπομπή. Πού να έρθει ο άνθρωπο για να προετοιμαστεί. 6.30 ώρα, ναι. Να σου πω από τώρα, Νίκο, την άλλη φορά 6.30 θα λέμε στον τηλέα για να έρχεται όταν έχουμε τελειώσει. Να ησυχάσουμε δηλαδή. Εσύ να έρθει από του 12 πάντω, να μην χάσει την εκπομπή. 5 παρά θα είμαι εδώ πάντα όσοι θα έρθει να μπει στο Σούκα με τα ζώα. Να σου πω μήνε με το Σούκα μετά που είχε εκπομπή για τα ζώα να του φέρει κανένα άλογο μια μέρα. Η αλήθεια είναι εντάξει, εκεί ταιριάζει. Θέλω να του φέρει κανένα άλογο μια μέρα καλεσμένο εδώ. Τα πάντα γίνονται. Έτσι όπως έχουν πάει τώρα. Ένα τρομερό ζωντανό που έχω κάνει. Το τι, πρώτο ζωντανό. Άκου να γελάσει. Ναι. Το πρώτο που γελάω είναι σε μια εκπομπή που λεγόταν Πρωινή Δροσιά. Πάω λοιπόν στο πεντελικό να βρω αυτά τα λογάκια που έχει στην Κηφισιά που κάνουν. Εγώ να φέρω ένα αμαξά μέσα να μα πει μια ιστορία. Στείνομαι εκεί πέρα τέλο πάντων. Εγώ νέο ρεπόρτερ. Αρχίζω, λέω εκεί με τον αμαξά, με αυτό και τα λοιπά. Πόσο δίνει ο κόσμος, δίνει φιλοδόρημα και τα λοιπά. Βλέπω ξαφνικά καλή ώρα σαν το σκαρί εδώ 15 άτομα να έχουν κλάσει το γέλιο. Δεν μπορούσαν να συνέλθουν. Να γελάνε. Εγώ δεν καταλάβαινα τι έγινε. Έκανα ερωτήσει στον ανθρωπάκο. Έχει πιάσει χέσιμο το άλογο και έχει μια καβαλίνα τόση, ένα 85 δίπλα μου. Και εγώ είμαι, αν υπήρχε θέμος δηλαδή, θα είχα γίνει σαν το γαλάτι με το τέτοιο. Ναι, εγώ είμαι μιλάω με τον. Πώς το λένε. Και δίπλα έχει ένα βουνό τέτοιο. Λοιπόν, αυτή ήταν η εμπειρία μου από το άλογο. Μύριζε. Όχι, καθόλου. Άρωμα. Βαγγελάκη, για πες μας, είπες δεν πάει κανένας στο Μαρκόπουλο, ε? Όχι, δεν πάει κανένας. Είναι και τι γίνεται, είναι... εκεί είναι τα τεράστια κερκίδες εκεί και τα λοιπά. Δυστυχώς ρημώσανε γιατί δεν υπάρχει πλέον και προϊόν να το σελκύσεις. Είχα μάθει ότι είχες πάρει το κηλικείο και το παρέδωσες αυτό. Όχι, αυτό, δεν το... είχα πάρει, ούτε απ' έξω δεν περνούσα. Α, ναι. Δεν φτιάχνει καλό καφέ. Τι, τον έπαιρνες από το δρόμο, τον έπαιρνες. Όχι, τον έπαιρνα από το, ναι, έχει εκεί διάφορα. Λίγο πρέπει να φτάσει στο Μαρκόπουλο. Εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει που τον έπαιρνες τώρα, είναι η αλήθεια, έτσι είναι. Λοιπόν, άρα Βαγγέλη μου, ανακεφαλαιώνουμε. Εσύ θα είσαι εδώ κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Ναι. Οπότε βρούμε την ώρα τέλος πάντων που βολεύει. Και όποτε βρίσκεται το δρόμο, εσύ. Θα μας λες όμως και στοιχήματα που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Όχι μόνο στοιχήματα που υπάρχουν στο Μαρκόπουλο, φυσικά, για να μπορεί και ο κόσμος ο πορωμένος, ας πούμε, να πει. Ναι, εμάς για το Μαρκόπουλο. Ο Σκαρίς, αφού φτιάχνει τις δικές του κάρτες, θα κάνει την τιμή και σε σένα σου φτιάξει μια καρτούλα. Αφού τελειώσει το δικό του προσωπικό πρόγραμμα. Κατάλαβες και όλα θα είναι μια χαρά. Εντάξει, συμφωνήσαμε. Λεφτά δεν θες, φαντάζομαι. Να σου πω κάτι. Τώρα με τις γιορτές εκεί είναι στον υπόδρομο τον αγγλικό, είναι όπως είναι και στο ποδόσφαιρο, μεγάλο πάρτι και τα λοιπά. Εκεί γίνεται πραγματικά χαμός, όπως και στο, δηλαδή αυτή τη στιγμή στις Boxing γιορτές Day έχουμε, και τέτοια που έχουν και... Έχουμε στις γιορτές, θα γίνουν τα πολύ τέρμι. Μεγάλα έπαθλα αξίας άνω των 100.000 ευρώ στο Ντουμπάι. Έχουμε κούρσες από Ντουμπάι.
Έτσι λοιπόν, σε λίγες μέρες. Για την Αγγλία σε ρώτησες. Έχουμε κούρσες. Ήταν απικία κάποτε. Είπε μια γενική αυτή τη στιγμή. Κάποτε ήταν απικία. Τι θα γίνει, λοιπόν. Έχουμε κούρσες από το Kempton Park, Αγγλία. Αγγλία, ναι. Έχουμε από το Ascot. Γκέι άλογα υπάρχουν, μια που είπες Αγγλία. Γκέι άλογα υπάρχουν. Όχι, όχι, δεν υπάρχουν. Πού το ξέρεις? Δεν υπάρχουν. Τώρα αυτά που διαβάζω στις εφημερίδες είναι κάποιες σκανδαλοδυτικές εφημερίδες για να γίνει. Ψέματα είναι. Έχω μιλήσει με κτηνίατρο του εξωτερικού. Έχω μιλήσει με κτηνίατρο του εξωτερικού. Με τα άλογα. Μεγάλο κτηνίατρο έχω μιλήσει. Έχω μιλήσει με τα άλογα. Ψέματα δηλαδή. Γιατί λένε ότι ό,τι βρει ας πούμε εκείνη την ώρα το άλογο δεν έχει θέμα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Στο βαθμό που θέλουν να τα παρουσιάσουν κάποιοι δημοσιογράφοι. Μήπως υπάρχει μόνο φλερτ δηλαδή και το ολοκληρώνει. Μπορεί. Είναι ωραίο θέμα για το Σούκα αυτό μετά. Ωραίο θέμα. Ωραίο, μια χαρά είναι. Ναι. Φλερτ. Λοιπόν, Καβαλίνα τέλος. Ναι. Έχεις φαγωθεί, θες να πεις κάτι για τα στοιχήματα? Όχι, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Έχουμε καλή επιτυχία. Έχεις για το Champions League κάτι να μας πεις? Έχω για το Champions League. Νομίζω ότι το διπλό-διπλό της Bayern μπορείτε να το βάλετε και σε κάρτα όταν φύγω φυσικά. Όχι, δεν θέλω. Σημειώστε τα από τώρα. Το διπλό-διπλό της Bayern. Η Bayern νομίζω ότι κλέβει. Ναι, είναι πολύ καλή τη σύγκριση. Κλέβει το διπλό-διπλό της Bayern. Νομίζω ότι η Μπαρσελόνα θα έχουμε ένα ωραιότατο χ ημίχρονο. Ναι. Επίσης και μετά θα έχουμε ένα άντερ, ναι, και μετά διπλό. Mm. Και θα έχουμε ένα πολύ καλό άντερ στην Paris Saint-Germain. Μάλιστα. Έτσι όπως το είπες, το Αποέλ Μπαρσελόνα είναι σαν να το χιδιπλό περιμένουν και οι δύο ομάδες, ας πούμε. Κάτι τέτοιο υπονόησης. Νομίζω ότι επίσης ένα. Ναι. Δεν ξέρω πόσο δίνει το άντερ, αλλά νομίζω ότι είναι ευκαιρία και το άντερ. Το άντερ δίνει 2-30. Πολύ ωραία. Καλή είναι άμυνας. Μια πολύ καλή τιμή. Η καλύτερη που μπορούσε να δοθεί σε άντερ. Δεν έχει δοθεί καλύτερη. Λοιπόν, μια τριάδα εγώ. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Εντάξει, Βαγγελάκη. Λοιπόν, να είστε καλά. Πήραμε οσμία από Καβαλίνα, κυρίες και κύριοι, για να φύγει να βρει και την τέτοια το Σεραφείμ την υγεία του, γιατί δεν έχει πλάνα και θα αναγκαζόταν. Εντάξει, λοιπόν, μην μιλάς άλλο. Τέλος, τώρα θα φύγεις. Λοιπόν, ελάτε, αλλάξτε τον κάνω την αλλαγή. Εμείς. Περίμενε. Να πάμε να δούμε πώς προετοιμάζονται οι ελληνικές ομάδες για τα αυριανά παιχνίδια. Έλα, αλλάξτε το να πάμε. Παιδί μου, άσε. Να σου πω, Σαρδάμ. Λοιπόν, έχουμε ένα βίντεο για να δούμε πώς ετοιμάζεται ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ και τον Αστέρα Τρίπολης που παίζουν ευρωπαϊκά παιχνίδια αυτή την εβδομάδα. Champions League Ολυμπιακός και οι άλλοι τρεις Europa League την Πέμπτη. Να δούμε το βίντεο. Αποτέλεσμα που θα του δώσει σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Champions League θα αναζητήσει αύριο στη Μαδρίτη ο Ολυμπιακός με αντίπαλο την Ατλέτικο. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν 6 βαθμούς και σε περίπτωση που θα πάρουν τουλάχιστον τον βαθμό της οπαλίας θα χρειάζονται νίκη την τελευταία αγωνιστική με αντίπαλο τη Μάλμε στο Καραϊσκάκη για να εξασφαλίσουν την πρόκριση στη φάση των 16. Ο Μίτσελ αντιμετωπίζει πρόβλημα της τελευταίας στιγμής αφού ο Μανιάτης ένιωσε ενοχλή στην προπόνηση. Αν ο αρχηγός του Ολυμπιακού δεν καταφέρει να αγωνιστεί την θέση του στην 11, είναι πολύ πιθανό να πάρει ο Κασάμι. Εκτός αποστολής έμειναν οι Τουρμάς και Γιαννούλης. Για τη Μόσχα να χώρισε το πρωί ο Παναθηναϊκός που θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη τη Δυνάμο για την πέμπτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Europa League. Οι πράσινοι που δεν έχουν ελπίδες πρόκρισης δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τους Καρέλη και Ατζαγκούν. Τις τελευταίες του ελπίδες για πρόκριση στην επόμενη φάση θα παίξει ο ΠΑΟΚ στο Μίνσκ με αντίπαλο τη Δυνάμο. Ξέρουμε ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι όσο το δυνατόν γίνεται καλύτερα για ένα παιχνίδι. Πάρα πολύ κρίσιμο για την ομάδα, για την πορεία της ομάδας στην Ευρώπη. Έχουμε ρίξει όλο το βάρος για το παιχνίδι αυτό. Ο Αστέρας Τρίπολης θα υποδεχθεί την Μπεσίκτας με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα τον διατηρήσει επίσης στο παιχνίδι της πρόκρισης. Επιστροφή στο στούντιο εδώ του Muppet Show. Όπως είπαμε, κάθε Τρίτη και Παρασκευή μαζί. Ακούσαμε τα νέα της Καβαλίνας από τον Βαγγέλη Λουκά. Βλέπετε. Είναι αξίριστο. Ναι, όχι, κάτσε ρε. Άσε να το γυρίσει ανάποδο το κεφάλι σε λίγο. Πιο πολλά μαλλιά θα έχεις από κάτω. Λοιπόν, The Muppet Show, papakistar.gr είναι το email μας το οποίο μπορείτε να μας στέλνετε προγνωστικά, παρατηρήσεις, οτιδήποτε θέλετε. Και δίπλα. Δεν δουλεύει το Ιντερνετ. Όχι, δουλεύει. Δεν δουλεύει αυτό. Δουλεύει το. Δουλεύει το κινητό, ναι, το άλλο δεν δουλεύει. Facebook, Star Web TV, μπορείτε και εκεί να μας γράφετε ό,τι σχόλια θέλετε, να τα βλέπουμε εμείς, να γελάμε, να γελάτε και εσείς μαζί μας, όπως κάνετε συνήθως. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα προγνωστικά. Έχει Champions League, είπαμε Europa League, full ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο τριήμερο που ακολουθεί. Ο Ηλίας θα ξεκινήσει, ναι, τα προγνωστικά. Έχει λιγότερες. Έτσι, έχεις λιγότερες. Όχι, εγώ σήμερα λίγες έχω. Τέσσερις έχω. Λοιπόν, με όρους ρουλέτας θα συνδιαλάγουμε σήμερα. Ελπίζω ο Σκαρής να μην έχει κάνει τα θαύματά του πάλι. Το Σεβάλ του 17 λοιπόν λέει. Ατλέτικο Ολυμπιακός Χ ημίχρονο στο 2.60, Σαχτάρ Μπιλμπά over 2.5 στο 1.75 και Τσεσκά Ρώμα Χ στο 3.50. Να εξηγήσω ότι υπάρχει ένας πόλεμος δηλώσεων
πίσω από το παιχνίδι Ατλέτικο Ολυμπιακού. Γιατί? Γιατί πήγε ο Ρομπέρτο εκεί. Ναι? Εξήγησε κατ' ουσία ότι εγώ ήμουν πολύ καλύτερος από αυτούς που έχετε τώρα και δεν με θέλετε. Δεν έχει άδικο νομίζω. Ο Μίτσελ έχει προηγούμενα με την Ατλέτικο. Λόγω Ρεάλ. Ένα Ατλέτικο άλλο. Βέβαια, κάπου τον είδα σήμερα και φορέσει και τη φανέλα τη Ατλέτικο. Κάτι διαφημιστικά και τέτοια. Νομίζω ότι τότε που έπαιζε ο Μίτσελ στη Ρεάλ, η Ατλέτικο ήταν. Ήταν καλή πολύ. Ναι. Ήταν καλή πολύ, αλλά δεν έπαιρνε ποτέ πρωτάθλημα. Ποτέ. Άρα την είχε ουσιαστικά η Ρεάλ, έτσι. Λοιπόν, και ο Μίτσελ έχει γενικά αυτό το στυλ το υπεροπτικό. Δεν γουστάρουν. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός εδώ για να έχουμε. Με ένα βαθμό αύριο προκρίνεται, έτσι. Ναι, άμα κερδίσει την τελευταία αγωνιστική, τη Μάλμε. Εντάξει, ναι. Αλλά άμα πάρει ένα βαθμό αύριο και κερδίσει τη Μάλμε τελευταία αγωνιστική, προκρίνεται ό,τι και να γίνει. Βλέπω ότι με το σύστημα αυτό το περιβόητο του Βαλβέρδε. Του Βαλβέρδε, λέω, συγγνώμη, του Μίτσελ. Με 13 center back και 25 αμυντικά half πίσω, τέλο πάντων, Σύρτη τον Εντιγκά, έξω φιλαρούχα, δεξί φιλαρούχα κτλ. Ένα χ στο ημίχρονο, κουτσά στραβά θα το πάρει ο Ολυμπιακός. Το Σαχτάρ Μπιλμπάο έχει αποκλειστεί η Μπιλμπάο. Έχει αποκλειστεί. Παιχνίδι... Όχι, πάει για τρίτη θέση. Έχει αποκλειστεί. Πάει για τρίτη θέση. Άκου που σου λέω τώρα. Καλά, εντάξει. Η Μπιλμπάο πάει να παίξει πάντα ανοιχτό ποδόσφαιρο. Είναι ομάδα του Βαλβέρδε. Δεν κλείνεται, δεν μπορεί, δεν ξέρει πώς είναι να κλειστεί. Η Σαχτάρ βάζει γκολ. Το over είναι σε καλή θέση. Πάει για τρίτη θέση λοιπόν και σου λέω ότι άμα πάρουν από ένα βαθμό και δύο έχουν ελπίδες η μεν Σαχτάρ να περάσει στο Champions League, να προκριθεί σίγουρα και η Μπιλμπάο να κερδίσει την πρόκρισή της στο Europa. Ναι, ελπίζω αγωνιστική. Να μην γίνουν τα καραγκιουζιλίκια που γίνανε στο Copa Africa. Καλά, εντάξει. Που γυρίζανε 5 λεπτά πίσω την μπάλα. Σώθηκες, ναι. Και Τσεσκά Ρώμα, εδώ και τις δύο ομάδες της βολεύει ισοπαλία. Mm-hmm. Και μάλιστα δεν αντιλαμβάνομαι γιατί η τιμή του, του Χ είναι στο 3,50 από τη στιγμή που και οι δύο ομάδες βολεύονται. Ναι. Η Ρώμα έτσι είναι καλός αμυντικά, είναι καλή αμυντικά. Υπάρχει πεντάρα του πρώτου γύρου, έτσι. Πέντε δεν έχει φάει. Το μόνο που υπάρχει εδώ σαν θέμα είναι ο καιρός στη Ρωσία. Έχει δίκιο, 7 λέει ο Ζωγάρη. 7 έφαγε. Και τι λέει αυτό. Δεν θα θέλουν να πάρουν μια μικρή εκδίκηση στα παιδιά. Εκδίκηση, καλά. Ναι, ρε. Γιατί κρύο υπάρχει. Εντάξει, το ζήτημα εδώ είναι ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Γιατί να θέλουν να πάρουν την εκδίκηση να μπορούν, μπορούν έχει σημασία. Συμφωνώ. Γιατί αλλά και εγώ θέλω ώρα... πολλά, μπορώ. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν είναι και τόσο ανώτερη ομάδα από την Τζέσσεκα η Ρώμα όμως. Η Ρώμα είναι πολύ καλή ομάδα. Καλή ομάδα, αλλά όχι το θηρίο, αυτό εννοώ, ρε παιδί μου. Θα δούμε, είναι νεκροψία. Okay. Ναι, σωστά. Το κρύο είναι ένα παράγοντα αστάθμητο. Είναι το κρύο του χταρό που λέγεται το τέτοιο. Ναι. Για πάμε παρακάτω. Για πάμε παρακάτω που έχει γκρεμό. Μεγάλη Σοφία. Να έρθουμε μπροστά με την κάρτα. Μεγάλη Σοφία, όπως λένε στα καζίνο, η Ρόδα δεν θυμάται. Αγόρι μου δεν έχει μνήμη. Έτσι. Για και πολύ καλά το λένε. Απάντηση δηλαδή σε κάποιους παίχτες που παίζουν σε σχέση με το τι ήρθε πριν. Δεν υπάρχει ποτέ τι ήρθε πριν. Ναι, ναι. Καλά. Ελσίνκι Κοπεχάγη διπλό, καλύτερη ομάδα Κοπεχάγη. Ιντερ Ντνιέπρ, κάτι έχω φάει ένα γράμμα. Όχι, όχι. Ναι. Ελσίνκι Κοπεχάγη διπλό, 1,85 δίνει, μου λέει ο Σκαρίς. Ναι, το ξέχασα, αλλά το λέω εμείς. Ιντερ Ντνιέπρ, λοιπόν. Στο Άντερ 1,70 Ίντερ δεν ανοίγεται γενικά και Φέγενορ Σεβίλη διπλό στο 2,20. Αυτά πολύ καλή τιμή. Είναι όλα Europa. Είναι Europa αυτά, ναι. Mm-hmm. Πολύ Σεβίλη καλή τιμή. Φέγενορ Σεβίλη. Πολύ καλή ομάδα. Δεν είναι κακή η Φέγενορ βέβαια. Όχι, είναι και καλό χαρακτήρα ακόμα. Ναι. Και μαγειρεύει και ωραία. Ναι, ναι, και ναι, κάνει ναι, και δουλειά στο σπίτι. Ναι, 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 ναι. Το διπλό εδώ τη Σεβίλη θα έρθει ξεκούρα, θα μην έρθει από το πρώτο. Έχει δει τι βολεύουν. Κοπεχάγη θέλει νίκη η Ελσίνκη είναι αδιάφορη. Το Ίντερ Ντνιέπρ είναι ένα παιχνίδι ψιλομοιρασμένο, ψιλοαδιάφορο για τους δύο. Η Φέγενορ θέλει να κερδίσει, αλλά η Σεβίλη πολύ καλύτερη. Η Σεβίλη έχει προκριθεί. Θέλει όμως, αυτό λέω. Ποιος λέει όμως ότι θα κάτσει να χάσει. Πέμπτη μάτς και θα έχει την Κυριακή σίγουρα ισπανικό, μπορεί να βάλει και δεύτερα. Ναι, λέω είναι εγώ. Χάλια τα δεύτερα. Αν ξέρεις, δεν βλέπονται. Δεν, άλλο λέω. Δεν είναι όμως η καλή της ομάδα. Λέω. Εγώ θα πάω στο διπλό γιατί με αυτή τη λογική πήγαμε και στο Ελλάδα πήγαινε Σερβία ότι θα έχουν να ξεκουραστούν. Εσύ, ο υπολείπει. Όχι, εσύ, όχι εμείς. Εσύ. Πάμε λοιπόν στην τρίτη κάρτα. Καρέστα στο ζερό. Εδώ έχει. Αμάν το καζίνο. Ναι. River Plate Boca Juniors. Το πιάσα την προηγούμενη εβδομάδα που με κοροϊδεύες. Παρά το βλέπω goal goal αυτό το παιχνίδι. Βέβαια εκείνο ήταν για το Σουντοαμερικάνα, έτσι. Αυτό είναι για. Αυτό είναι πρωτάθλημα. Για Αργεντινή, ναι. Εγώ το βλέπω goal goal αυτό το παιχνίδι και οι δύο ομάδες σκοράρουν. Κανένας ποδοσφαιριστής, δεν ξέρω εσένα που ήταν ο Μπορέλη γνωστός και μιλάγατε, δεν μπορεί να περιγράψει πάντως. Τι γίνεται σε αυτά τα μάτια. River. Χαμός, ναι. Διάβαζα χωρίς να ξέρω. Μου μεντάλ παίζει. Είναι λέει, βάζει γκολ ας πούμε η River και είναι πέντε ρίχτερ σεισμός. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή θεωρείς ότι τρέμει γη κανονικά ναι, όμως. Όχι. Τεράστιο γήπεδο, εντάξει. Στου Καραϊσκάκη. Ναι, ναι, τεράστιο γήπεδο. Κρουζέιρο, κλασικό, κανονικό κλασικό. Δηλαδή από εκεί πρέπει να έχουν βγει αυτά. Και τι κλωτσίδι θα πέσει. Κρουζέιρο, Ατλέτικο Μινέιρο, αν και προηγείται η Κρουζέιρο στο πρωτάθλημα, δεν μπορεί να κερδίζει συνέχεια. Εγώ βλέπω ένα χ στο 360 για την έκπληξη περισσότερο. Μάλιστα. Και Southport Oldershot. Η Oldershot είναι μία από τις ομάδες που ακολουθώ φέτος στην Αγγλία, γιατί έτσι έχουμε πει ότι. Τι είναι αυτό, και μια conference, conference. Conference είναι. Mm-hmm. Χ στο 325. Η Oldershot καλή ομάδα έχει. Η Southport έχει καλή έδρα. Αυτό μην δεν φοβάται αυτοκίνητα. Μήπως έχει κουλουράκια κιόλα. Μάλιστα. Και πάμε και στο μπάσκετ, τελευταία κάρτα. Μια στάκα στα ορφανά λοιπόν. Κάτι τώρα. Το καζίνο θα είναι και αυτό σίγουρα. Βέβαια. Δεν το ξέρω, αλλά
Σίγουρα από εκεί, δηλαδή. Μακάμπι Τσασικά λοιπόν διπλό στον 75, Αβάτζο 4,5 πόντου του Μακάμπι. Η Μακάμπι χωρίς το Χίκμαν δεν είναι η ομάδα που ήταν. Η Τσασικά είναι πολύ καλή ομάδα. Βέβαια η Τσασικά εδώ έχει. Πρόσεξε. Η Τσασικά αυτό θέλω να πω. Ρώση Α, Β έχει ψηλοπροκριθεί. Ναι. Το φοβάμαι. Ό,τι θέλουν να έρθει. Το φοβάμαι. Η Μακάμπι δεν τα στείνει τα παιχνίδια. Μήπως έρθει σοπαλία αυτό. Δύο Χ. Ήρθε σοπαλία και το πληρωθήκαμε ο Ερυθρός Αστέρας. Λοιπόν, η Μακάμπι δεν τα στείνει τα παιχνίδια. Όχι ότι σας καταστείνει προς Θεού. Ναι, αλλά εδώ, αν είχα μια αναστολή, θα ήταν μόνο επειδή είναι Ρώσοι. Και αν δεν λεγόταν Τσασικά και λεγόταν Θανάσης, θα την έπαιζα με κλειστά μάτια. Λαμποράλ Ολυμπιακός, είναι σε καλή κατάσταση ο Ολυμπιακός. Η Λαμποράλ δεν έχει καμία σχέση με την Κάχα που θυμόμασταν, την παλιά Ταουγκρές για όσους παρακολουθούν τον μπάσκετ. Ταου. Με απόδοση 3,5. Τα Λαμποράλ, να πούμε ότι είναι η τράπεζα εργασίας. Έτσι είναι ο χορηγός της ομάδας. Ναι. Απόδοση των 75 το διπλό. Και Cleveland Washington Wizards. Παρότι το Cleveland έχει μαζέψει πάλι μια καλή φουρνιά παιχτών με πρώτο γενικό LeBron και τα λοιπά. Δεν μπορεί να κάνει ακόμα ομάδα. Αντίθετα, η Washington είναι πολύ σταθερή ομάδα. Πολύ σταθερή ομάδα. Πάει πολύ καλά. Έχει τρεις πολύ καλούς περιφερειακούς και θα πάρει το διπλό. Δεν καταλαβαίνω γιατί έχει εδώ 1,5 πόντο αβάτζο η Washington. Ίσως πάνε να πιάσουν, κάποια στιγμή θα ξυπνήσουν οι άλλοι. Θα πιάσουν τον Έλληνα παίχτη που θα παίξει λίγο επιπόλαια, δεν θα δει τη φόρμα και θα πει: α, παίζει ο Λεμπρόν, μωρέ. Ας τον βάλω άσο. Αλλά δεν είναι έτσι. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, είδαμε τον κουβά του Ηλία το μεσοβδόμαδο. Δεν έχει κλείσει δελτίο, να πούμε. Πάμε να δούμε το βαρέλι το δικό σου τώρα. Δεν έχει κλείσει δελτίο. Αυτό θα πούμε. Δεν έχει κλείσει δελτίο. Το βαρέλι του κυρίου. Λοιπόν, για πάμε στι δικέ μου τι κάρτε, οι οποίε ξεκινάνε από σήμερα. Όχι από σήμερα, είναι τουρλού τουρλού μάλλον. Είναι όλα τα παιχνίδια. Ζενίτ Μπενφίκα. Άσο βλέπω εγώ, 1,95, καλή ομάδα η Μπενφίκα, αλλά η Zenit με το δεν κρύο. Δεν θα έρθει ποτέ να ξέρει. Δεν θα έρθει, ναι. Κάτσε, πες τους να μην κατεβούνε. Λοιπόν. Grisby Walking στην Αγγλία, καλή έδρα η Grisby με 1,85. Αυτά είναι που παίζω εγώ ξερά που λέμε, έτσι τα βατά σημεία. Γκινκάμπ Φιωρεντίνα, Europa League, ο όμιλος του ΠΑΟΚ είναι αυτός. Εγώ πιστεύω θα είναι χ στο ημίχρονο. Αυτές βολεύονται και με χ στο τέλος, για να είμαστε ειλικρινείς. Νομίζω ότι θα ψιλοβολευτούν. Θα έχουν η Φιωρεντίνα περασμένη, η Γκινκάμπ θα έχει κάποιες ελπίδες στο τέλος. Το χ ημίχρονο νομίζω θα είναι παιχνίδι αναμονής. Είναι πιο καλό στοίχημα με έναν 90. Και το Σαχτάρ Μπιλμπάο, εγώ βλέπω ένα οβεράκι. Θα ανοιχτούν. Εγώ πιστεύω θα κερδίσει η Σαχτάρ. Αλλά νομίζω ότι πιο καλό στοίχημα είναι το over που δίνει ένα 75. Από ποιο? Τι εννοείς από λες πιο καλό στοίχημα είναι το over. Από το να επιλέξει ένα νικητή. Γιατί και εγώ over το έδωσα πριν το παιχνίδι και μου ανέλησες γιατί δεν πρέπει να το παίξεις over. Κάνεις λάθος. Εσύ είπες ότι δεν έχουν ελπίδες πρόκρισης. Αυτό εσύ. Γιώργο, βρες λοιπόν ένα χορηγό αλκοτέστ εδώ για τον κύριο. Ναι, ναι. Λοιπόν, η επόμενη κάρτα που έχει καλύτερα σημεία, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί υποστηρίζεται ότι η Μπάγερ θα κερδίσει εύκολα στο Λονδίνο, στο Μάντσεστερ μάλλον. Όταν είναι όντως αδιάφοροι και η Manchester City, ό,τι και να είναι η Manchester City, δηλαδή είναι καμιά ομάδα του πεταματού και θέλει το match για να έχει ελπίδες πρόκρισης, ποιος είναι ο λόγος να σκιστεί η Bayern σε ένα δύσκολο match? Εγώ πιστεύω θα έρθει άσος. Γκράντε άσος κιόλας αυτό το match. 3,65 απόδοση στη Manchester City δεν τη βρίσκεις σε παιχνίδι που θα είναι αδιάφοροι άλλοι. Λοιπόν, Oldham Preston, Αγγλία αυτό, χ, από τα ονόματα και μόνο. Δηλαδή, ξινό match του 1-1 το βλέπω αυτό. Arsenal Dortmund. Champions League επίσης σε οριακή κατάσταση Arsenal μετά και την ήττα της από τη Manchester United. Κάποια στιγμή πρέπει να ξυπνήσει. Δεν γίνεται, δηλαδή πιστεύω δεν γίνεται να χάνει συνέχεια. Και τελευταίο μάτς, ένα γλωσσοδέτη εδώ που τον έφτιαξε ο φίλος μου ο Νικόλας. Γκινφκιάμπ λέει, Γκινκάμπ είναι με τη Φιωρεντίνα. Χ, όπως είπα, ένα αποτέλεσμα που θα δώσει και στις δύο. Η Φιωρεντίνα εντάξει είναι περασμένη, όπως είπα, η Γκινκάμπ θα έχει αυτοί ελπίδες να παίξει την πρόκλησή της με τον ΠΑΟΚ τελευταία αγωνιστική εφόσον κερδίσει ο ΠΑΟΚ στο Μίνσκ. Αυτά είναι τα τέσσερα σημεία που μπορούν να παιχθούν και σε ένα σύστημα 3-4. Η επόμενη κάρτα μου, τα έχουμε δει όλα, είναι τα ημίχρονα τελικά. Σάλκε Τσέλσι, αχώνευτο μάτς. Χ ημίχρονο, χ τελικό. Να κάτσε να το δεις, ρε. Με την Τζέλσι, ναι, με την Τζέλσι πιστεύω περασμένη. Από Ελ Μπαρσελόνα, συμφωνώ με το χ ημίχρονο, αλλά πιστεύω τελικά η Μπαρσελόνα θα το βάλει ένα γκολ. Δηλαδή, το άγχος θα πιάσει τον Αποέλ στο δεύτερο ημίχρονο. Το χ διπλό, ας πούμε, πληρώνει 4-10, είναι καλό στοίχημα. Από περιέργεια, περίμενε. Τσεσεκά. Ο άσος του Αποέλ δίνει 10-50. Το είδα, ναι. Δηλαδή, έκανες μια συζήτηση τις προάλλες που έλεγες οι εκπλήξεις των εθνικών ομάδων, ναι, πώς πάνε κτλ. Εντάξει, άμα βρεις όλες τις εκπλήξεις εδώ όμως τώρα είναι σκέψου πολύ. Σκέψου τι κουβάς είναι αυτό. Σωστά. Παρεπιπτόντως, διάβασες ότι λέει το Ολυμπιακός Βέρεια, παίχτηκαν στο Ολυμπιακός Βέρεια 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, 3-3. Και σε όλα τα άλλα λέει παιχνίδια που είχε κάτι κλάσικο και κάτι τέτοια, παίχτηκαν λίγο. Περίμενε. Γιατί όμως, εδώ μπορεί να υπάρχει εξής εξήγηση. Περίμενε, όχι, μπορεί να υπάρχει εξής εξήγηση. Το βάζουν όλοι για στήριγμα. Δηλαδή κάποιοι κλείνουν δελτία μας. Ποιο ρε Θόδωρε, το 1.30. Ναι, το 1.30. Το 1.15.
κάποιοι. Σου θυμίζω ότι στον ΟΠΑΠ δεν παίζονται μόνο τα παιχνίδια. Είναι τεράστια διαφορά. Στον ΟΠΑΠ σου θυμίζω δεν παίζονται παιχνίδια. Για να κλείσει κάποιο μια τριάδα, βρίσκει δύο καλά σημεία και κλείνει με αυτό. Εντάξει, εγώ που είμαι πιο καχύποπτο, μπα. Όχι, μα και εγώ είμαι, στο είπα και προηγούμενο. Τέλο πάντων, λοιπόν, συνεχίζουμε. Τσέσεκα, Μόσχα, Ρώμα. Εγώ πιστεύω θα κερδίσει Τσέσεκα. Σου είπα, έφαγε μια εφτάρα, θα θέλει να πάρει τη ρεβάν. Εγώ θα τον Μανολά, θα τον περάσει. Ναι, δεν θα είναι με Μανολά φοβερό, θα τον πιάσει το κρύο. Άσο ημίχρονο στο τελικό 4 απόδοση και Άντερλεχτ Γαλατά. Ένα επίσης κουφό μάτς, δηλαδή καμία ομάδα από τις δύο δεν ξεχωρίζει για μένα. Χι ημίχρονο, χι τελικό. Με 4-40. Άντερλεχτ Γαλατά, Ναι. Δηλαδή ένα-ένα το βλέπω, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει. Και τελευταία κάρτα είναι. Οι Τούρκοι πάλι τα δικά τους εκεί. Η Γαλατά, να πούμε εδώ ότι η Γαλατά θα έχει θέμα τώρα με τις ιστορίες αυτές. Δηλαδή η κεντρική Ευρώπη θα τους. Κάτι θα κάνουν πάλι, δεν υπάρχει περίπτωση. Βέβαια, οι Βέλγοι είναι πιο. Ναι, είναι και καλή αστυνομία. Οι Βέλγοι θα τους κοπανίσουν. Δεν έχω δει Βρυξέλλες. Α, βέβαια, έχω πάει εγώ κάτι άλλο. Γαραχώτσα μου βάλω. Με το λατρεμένο μας φίλοι. Ναι, έτσι, παραδοσιακό μας. Λοιπόν, και πάμε για τα πολλά, για την τράπεζα δηλαδή. Βολφσμπουργκ. Βολφσμπουργκ, δεν παγάσα σκάρι, δεν θα πετύχει μια λέξη. Βολφσμπουργκ είναι. Εβερτών, δύο ημίχρονα στο τελικό 25 απόδοση. Λεβερκούζεν Μονακό, δύο ημίχρονα στο τελικό επίσης με 25. Γενικά παίζουν οι Γερμανοί όπου παίζουν σε αυτά είναι περίεργοι οι άνθρωπες. Παρίσι Ζερμέν Άγιαξ επίσης βλέπω μπορεί να γίνει ανατροπή. Όπως και στο Κρουζέρο Ατλέτικο Μινέρο, δύο ημίχρονα στο τελικό με 25. Αυτά παίζονται βέβαια σε σύστημα ακόμα και τη μονάδα ζητάμε. Γιατί άμα πιάσουμε δύο από αυτά είναι τα κέρδη πάρα πολύ μεγάλα. Η Παρί δεν έχει προκριθεί. Ναι. Γιατί να κάνει ανατροπή. Ναι. Όχι να κάνει να κερδίσει, αλλά να κάνει ανατροπή. Γιατί, ναι, να κάνει. Γιατί. Γιατί πριν να ανέπτυξε μια ολόκληρη επιχειρηματολογία για τις ομάδες που δεν θέλουν τα παιχνίδια. Πρέπει να μπορούν να προκριθεί και τα εντάξει, θέλουν. Και να είναι και είναι τα τεράστια θέλουν. Διαφορά τη με τον Άγιαξ. Τη πάρει. Ενώ δεν είναι τη Μπάγερ από τη Σίτι. Επειδή λέει είναι. City έξω η ταμπέλα. Μα δεν είναι, άμα δει το υλικό τη City. Ο ένα και η δεν είναι το ίδιο ρεσίλια. Και ο άλλο είναι πυρηνική. Μα η City έχει καλύτερο υλικό. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Θέλω να σου πω κάτι να το καταλάβει. Ναι. Και το λέω και στο Σκάρι να μάθει κάτι έτσι, από πρέπει. Την παρουσία του εδώ. Έτσι, για να δούμε. Υπάρχει η εξή παγίδα. Ναι. Το ότι του ξέρουμε. Πούντι. Δεν σημαίνει ότι είναι για καλοί παίχτες. Στο έλεγε και πέρυσι. Κάτσε ρε, πήγαμε το πρωτάθλημα Αγγλία. Το ότι τρώω στο αγγλικό πρωτάθλημα στη μάπα. Και εσύ και εγώ, έλα, εντάξει, ότι υπάρχει υπερπροβολή και ξέρουμε τους παίχτες καλύτερα από τους Έλληνες, δεν σημαίνει ότι αυτοί οι παίχτες είναι και καλοί. Δηλαδή, όταν ο Κομπανί είναι αρχηγός της Manchester City και τον ξέρουμε, τον έχουμε δει χιλιάδες φορές, είναι και ευθυτενής, έτσι, εύζωνας κλπ. Δεν σημαίνει ότι ο Κομπανί είναι και καλός center back, δεν και καλά. Καταλαβαίνεις τι λέω. Ο Κολάρο. Ποιο σου είπε ότι είναι καλός. Είναι καλός. Δεν είναι πολύ καλός. Όχι, είναι καλός. Το ίδιο ισχύει για τον Κολάρο. Ναι. Το ξέρουμε, τον έχουμε δει 500. Δεν σημαίνει ότι είναι και καλός επειδή τον ξέρουμε. Καλά, είσαι καλά τώρα. Το κατάλαβε από το σουπάρι. Να στο ξαναπώ. Λοιπόν, Θόδωρε, να σου πω το εξή γιατί δεν το κατάλαβα. Μπορεί λοιπόν να έχεις δύο καλούς παίχτες και τρεις και να έχεις πέντε πολύ καλούς. Έτσι γίνονται οι ομάδες. Δεν θα τους έχεις όλους πολύ καλούς. Μα τι σχέση έχει αυτό. Με αυτό σου λέω ότι άμα ξέρεις αυτούς τους δύο που πες, δεν είναι καλός παίχτης ο Αγκουέρο. Δεν είναι μάλλον πάρα πολύ καλός παίχτης ο Αγκουέρο. Δεν είναι πάρα πολύ καλός παίχτης ο Τουρέ. Δεν είναι πάρα πολύ καλός παίχτης ο Σίλβα. Μιλάμε για παιχταράδες. Να το σηκώσει το βράδυ το τηλέφωνο. Ο Τζέκο δεν είναι. Λέει παιχταράδες. Ο Χρήστος ο Τζέκος. Να το σηκώσει το βράδυ το τηλέφωνο. Να το σηκώσει το βράδυ το τηλέφωνο. Δεν σημαίνει ότι. Είπε για τον Τζέκο. Ότι το ξέρουμε. Δεν σημαίνει ότι είναι και. Καλά, η σέντερ φοράρα. Όχι, δεν είναι. Κρίμα μωρέ. Δεν έχει βάλει κανένα 500 γκολ στην Αγγλία. Το συγκρίνω γιατί είναι σωστά. Με τι τον συγκρίνω. Δηλαδή ο Τροκμπά είναι καλός παίχτης. Μα μιλάμε για το παιχνίδι Manchester Bayern. Δεν μιλάμε για το παιχνίδι Manchester Hall. Ωραία. Λέμε για το παιχνίδι Manchester Bayern. Και τι η Bayern κινείται αυτή τη στιγμή με 180 χιλιόμετρα την ώρα και η άλλη με 100. Αυτό σε ένα δεν μάτς μπορείς, όμως που αυτό, δεν έχει ανάγκη να κινηθεί με 180 χιλιόμετρα. Δεν μπορείς όταν παίζεις τα λεφτά σου. Καλά, να το αφήσεις στην άκρη επειδή ξέρεις και την 11 τη City. Έρθει, επειδή ξέρεις τους παίκτες. Έτσι και έρθει άσως θα σε πετάξω το παράθυρο. Να σου φαντάσεις κυρία του Κυριακού που απέξω. Στο λέω. Αυτό εγώ να πω. Τώρα τι να το απαντήσεις. Στην παρέα μας ο Νίκος ο Σκάρης. Εγώ είμαι. Ναι, ο Νίκος ο Σκάρης. Με τις κουβάδες από πάνω. Βάλε το κεφάλι μας. Βάλε, βάλε, όχι, βάλε το κεφάλι μας στο κουβά. Βάλε το να το δούμε. Έλα, βάλε το μέσα. Ρίξτε το έτσι, μπράβο. Λοιπόν, δεν θα σε ρωτήσουμε η παρουσία σου εδώ τι έγινε, με τι έχει να κάνει, γιατί ξέρουμε. Κάτι θα μας πεις και εσύ. Κάτι θα μας πεις. Ξέχασα να σου στείλω τα μεγάλα κέρδη που τα είδα. Κάτσε τον λίγο να μιλήσει και εσύ. Να επέμβω λίγο στο γιατί ο παιχνίδι. Να σου πω κάτι. Γιατί δεν βγαίνει και στις άλλες εκπομπές από λίγο. Δηλαδή να βγαίνει 5 λεπτά στα ζώα, 5 λεπτά στο αυτοκίνητο. Και να συνεχίζει μετά. Να λέει το πεντάλεπτο του Θόδωρου. Να μπαίνει εκεί και να ξαναβγεί. Άμα χρειαστεί. Γιατί τον άνθρωπο τον έχουμε εδώ, τον βομβαρδίζουμε. Άμα χρειαστεί. Πες κάτι όμως. Στο City Bagger, στο πρώτο παιχνίδι
πρώτη αγωνιστική που το θέλαν και οι δύο ομάδες το παιχνίδι, κέρδισε δύσκολα η Μπάγερ στο 83. Ναι, μπράβο. Αυτά όχι. Εσένα δεν πρόκειται να σου κάνω την τιμή να σε πάρω το βράδυ τηλέφωνο. Καταλαβαίνεις. Εσύ να το σηκώσεις τον τηλέφωνο. Δεν είναι λιοντάρια χριστιανή, παιδί. Δεν λέω ότι θα νικήσει. Όπως λέω, Ηλίας, είναι λιοντάρια χριστιανή. Απλώς λέω ότι δυσκολεύτηκε στο παιχνίδι που το θέλαν και οι δύο. Ο άνθρωπος, παιδί μου, είναι γραφικός. Περιμένετε να το δείτε. Να δείτε, θα είναι 0-3 στο 30. Ο άνθρωπος παίζει City Μπάγερ και νομίζω ότι είναι λιοντάρια χριστιανή. Και ο Τζέκο τουλάχιστον είναι εισάξιο του Λεβαντόφσκι. Δεν είναι πολύ καλύτερο από τον Λεβαντόφσκι. Ο Τζέκο εισάξιο του Λεβαντόφσκι. Ναι, όχι, δεν είναι πολύ. Πώς έβγαλες, παιδί μου, αυτό το συμπέρασμα εσύ. Ο Τζέκο είναι καλύτερο από τον Λεβαντόφσκι. Τα γκολ που έχουν βάλει. Κάτσε, ας τις διαφημίσεις λίγο να μας πει αυτό που λίγο ξέρει καλύτερα από εσένα. Πώς έβγαλες, παιδί μου, αυτό το συμπέρασμα. Τα γκολ που βάζουν σε κάθε πρωτάθλημα. Ότι ο Τζέκο είναι καλύτερο του Λεβαντόφσκι. Δεν είπα ότι είναι καλύτερο. Παίξε το βίντεο, σε παρακαλώ. Έχει προγνωστικά γιατί ήδη κούρασε. Έχουμε προγνωστικά. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δώσει ο Σκαρής. Ελπίζω να τα πετύχει ο Θεραφείμ, δεν πρέπει να υπάρχουν άλλα. Ωραία, ρε. Έχουμε λοιπόν ένα ημέρα όπως το κάναμε και το Σαββατοκύριακο. Ναι. Τη τετράδα της Τρίτης. Λοιπόν, είναι η Τζέσεκα Ρώμα over με 1,65. Μάλιστα. Πολύ καλές επιθέσεις και οι δύο. Αυτό γίνεται νωρίς. Ναι, σε 7 η ώρα. Γιατί έχει κρύο. Και ο Παναθηναϊκός παίζει 6 ώρα την Πέμπτη. Ωραία. Άμα έπαιζε αργά, ήταν κρύωνα τα παιδιά. Κατάλαβες. Την Πέμπτη έχει 6 ώρα τον Παναθηναϊκό, 8 η ώρα τον Αστέρα. Όχι, 8 η ώρα τον Μπάουκ και 10 η ώρα τον Αστέρα. Ναι, είναι κυπερθέα ο Παναθηναϊκός. Έχει από τις 6 μέχρι τις 12 μάτς. Ελληνικά. Ναι, τι μάτς έχει. Ναι, εντάξει, τι έχει. Ό,τι έχει εκείνη την ώρα. Πολύρια θα και σε αυτό που είπε ο Ηλίας συμφωνώ για το πρωτάθλημα που λέει. Η Τζέσεκα έχει δύο επιθετικάρες μπροστά. Όπου αν όντως παίζαν Γερμανία ή Αγγλία, θα λέγανε όλοι τι παικταρά είναι αυτό. Ο Τούμπια, ας πούμε. Ο Τούμπια. Το επιθετικά ρε σαν το κολάρε που λένε. Σαν το μουσικάρε που λένε κάποιοι στο ραδιόφωνο. Ενώ στη Ρωσία δεν ασχολείται και πολύ. Κάθομαι το βλέπω εγώ μεσημέρι και άλλοι τρεις. Και έχουν πολύ καλούς επιθετικούς. Άρα over λες λοιπόν. Over, ναι, το 65. Σάλκε Chelsea under το 1,80. Ναι. Εδώ Chelsea Mourinho ταμπούρι πίσω. Σωστά. Ο Σάλκε είναι ο Ντιματέο. Ο Ντιματέο πρόεδρο τη Νίκα μια καραμπαλίκα. Και αυτό πάλι Πούλμαν. Τρία γκολ θέλω να βάλει. Οπότε under το 1,80. Σαχτάρ Μπιλμπάο, χ2 διπλή ευκαιρία 2-15. 14, γιατί είπε ανέβηκε με τον Ερνέστο. Εδώ δίναμε μάχη με τον Ερνέστο να κερδίσει τον Ηρακλή. Πηγαίνει με 15 πούλμαν. Έλα, σαμάτα, να κερδίσει ο Ερνέστο τον Ηρακλή. 5 γκολ έβαλε στην Ευρώπη. Να κερδίσει τη Σαχτάρ. 5 γκολ. Αυτό το δίνουμε λόγω απόδοση πρώτα απ' όλα. Έτσι, δύο αποτελέσματα πάνω από δύο ψάχνουμε. Μάλιστα. Και δεύτερον, επειδή πλέον η Μπιλμπάο έχει ανέβει, είναι 5 αγωνιστικές αίτες. Η Σαχτάρ παίζει στον Ντόνετσκ. Όχι. Πού παίζει. Στην Κύπρο. Τι να πείξω, δεν σου δείξα το βίντεο. Αυτό λίγο που παίζει, έχει αλλάξει έδρα. Στην Κύπρο, κάπου αλλού παίζει. Κίεβο, και στην πρωτεύουσα έχουμε πάει. Στην πρωτεύουσα, στο Κίεβο. Στο Κίεβο, στο Κίεβο. Στην Κύπρο. Και Παρί λοιπόν Άγιαξ. Θα τελειώσει η εκπομπή καλή στιγμή. Και Παρί Άγιαξ 2-3 τέρματα. Δεν θα ανοίξει πιστεύουμε πολύ το παιχνίδι εδώ. Καλά. 2-1 θα έρθει ανατροπή. Ανατροπή. Ανατροπή να έρθει. 0-1 ο Άγιαξ στην αρχή, 2-1 στο τέλο, να το πιάσω κι εγώ. Ότι δεν το δίνουμε over γιατί έχουμε και την ασφάλεια του. Δεν το δίνουμε γενικώ. Αυτό είναι το θέμα μα. Πάμε παρακάτω. Αργά τα λεφτά. Ζενίτ Μπενφίκα. Δεν είναι ψώνιο, βλέπει τον εαυτό του. Ζενίτ Μπενφίκα χ ημίχρονο. Ναι. Κλειστές ομάδες και δύο απόδοση 2. Κλειστές, αυτά είναι ωραία. Άντερλεκτ Γαλατασαράι άσος. Η Γαλατασαράι πάει από σφαλιάρα σε σφαλιάρα. Έχασε 0-3 την Κυριακή. Η Γαλατά παίζει ο Σνάιντερ ακόμα ή όχι? Παίζει, ναι, ναι. Του κάνει εντύπωση το όχι, μου κάνει εντύπωση το εξής. Ότι αυτή η ομάδα μάζεψε κάποια στιγμή πριν από δύο χρόνια. Οχτάραδες. Υψηλόμιση του όλου. Ναι, και τώρα τι γίνεται. Θες να σου θυμίσω την πολυμετρικότητα. Δεν έκανε και τίποτα. Θες να σου θυμίσω την πολυμετρικότητα. Δεν έκανε τίποτα. Ουσιαστικά δεν είχε τέτοια. Από τη στιγμή που δεν κατάφερε να πάρει ούτε το πρωτάθλημα. Δεν πήρε λοιπόν ούτε το πρωτάθλημα Τουρκία. Έκανε επενδύσει. Ναι, έκανα και άλλοι όμως. Κάτσε. Ήταν και ο Κάρλος, δεν ήταν. Ποιο? Και ο Ρομπέρτο Κάρλος, δεν ήταν κανένα λάθος. Ήταν ο Ντρογκμπά σίγουρα. Ήταν ο Ντρογκμπά. Πιο πριν είχε πάρει τον Κάρλος. Πιο παλιά. Θέλω να πω τι έκανε τέτοια ανοίγματα. Αλλά και οι άλλοι κάνανε Φέντερμπαχ και οι άλλοι πήρε πεφταράδε κι αυτοί. Πρωτάθλημα ποιο πήρε στην Τουρκία πέρσι. Φενέρ. Η οποία ήταν τιμωρημένη νομίζω. Έχει τρία συνεχόμενα η Φενέρ νομίζω. Λοιπόν, άσο λοιπόν είναι Άντερλεκτ. Λουτογκόρετ Λίβερπουλ. Αν δεν θέλει να ξεφτυλιστεί πάλι η Λίβερπουλ, πρέπει να παίξει λίγο άμυνα. Ναι, γιατί μπορεί να μην ξεφτυλιστεί νομίζω. Άντερ 1,75. Κούραγε στο κεφάλι πάλι τον Καντέμι, μου τον Καντέμι σε θυμόμουν. Κούραγε στο κεφάλι έτσι, σαν την κακομοίρα. Κούραγε στο κεφάλι. Δεν ήρθε το παιχνίδι τελικά. Ναι, αυτό έφαγε τρία. Και έχασα μόνο αυτό. Και μπαίνω στο ίντερνετ και λέει ανέστησε τον πεθαμένο Λίβερπουλ. Υπάρχουν κάποιε ομάδε που δεν τι αγγίζει. Λίβερπουλ, Μίλαν, από εδώ πέρα. Λίβερπουλ, όπω έγραφε. Γυναίκε να ξέρει που δεν τι αγγίζει. Και το μάθει την πορεία. Θα φέρει ο Κωνσταντινίδη κάτι γυναίκε εδώ. Αγγίζεις όντως, δεν χρειάζεται.
Κάτι θηρία. Σοφία Κάργα. Και Ατλέτικο Μαδρίτης Ολυμπιακός over του 1,75. 1-2 δηλαδή. 0-3. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα καταφέρει να βάλει γκολ, αλλά θα χάσει. Βαρισίμα τις δηλώσεις. Του Νίκου Σκαρή. Έτσι, έτσι. Και πολλά να φάει. Σου εύχομαι να πιάσει το over από το 10. Αν είχα ένα 10% ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει πρωτάθλημα, τώρα που αναβλήθηκε και η αγωνιστική που έχει 20 μέρες να παίξει πρωτάθλημα, είναι ένα θέμα αυτό. Τα είπαμε την άλλη φορά. Αν παίζαμε, θα κουρασμένος από τη δοκιμασία του πρωταθλήματος, χαμηλό το επίπεδο των ομάδων, θα έγραφε το φως, σπάνε τα πόδια των ποδοσφαιριστών, δεν μπορούν να τους παρακολουθήσουν κτλ. Τώρα που δεν παίζει, 20 μέρες δεν παίζει. Ο Σάββας θα έλεγε δεν προσέχουν τις ομάδες. Να κάνουν γύρους για το σπίτι τους, να είναι σε φόρμα. Λοιπόν, και για το Europa League, για να κλείσουμε. Ναι, βέβαια. Για την 5η. Κράζονταρ Λίλ, άσο το 1,90. Που είπαμε εδώ που έπαιξε με, Τζέσεκα, τι εθνικότητα με την Τζέσεκα, που σου είπα μην έρθει και άσος αυτό και ήρθε. Μου δίνει για το Σάμαρι Κράσνονταρ στο μάνατζερ 5 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, μην το δώσεις. Μην το δίνω. Μην το δώσεις. Μιλάμε για παιχταρά. Και μην το δώσεις γενικά, μην το δώσεις. Χρόνια, εσύ παίξεις από το 99 παιδί. Έπαιζε ο γιος μου. Μπράβο, για τον Λιωτεράκη. Από το 99. Ο κορυφαίος παίκτης αυτή τη στιγμή είναι ο ταξιάρχης Φούντας. Εδώ που πέρυσι ξεκίναγε στον Ολυμπιακό και σου έκανε η Εσπανιόλ πρόταση στο Διαμαντάκο. 2 εκατομμύρια. Πρέπει να κάνουμε μια μέρα που δεν θα έχουμε αγωνιστική, δεν θα έχει δηλαδή πολλά. Κάνουμε ένα μάνατζερ για τους παίχτες. Συμβουλές. Ξέρεις τι γίνεται. Έχεις τα site όλα. Ρε, τα έχω ζήσει σε κάποιες προετοιμασίες. Ποιο να πάρεις, ποιο να μην πάρεις, ποιος είναι καλός, ποιος είναι φτηνός και καλός, ποιος είναι ακριβώς και παλτό, ποιος είναι το ένα και το άλλο. Είναι αληθοφανή, βέβαια. Είναι αληθοφανή γιατί πολλοί αρκετοί παίχτες έχουν βγει. Δηλαδή βλέπεις ότι έχουν την εξέλιξη που παίρνουν. Αυτό είναι αλήθεια. Έβαλε για μένα ο Σιώβας πέρσι 20 γκολ. Τρομερή εξέλιξη. Προχωράμε. Ριέκα Σαντάρλι έγκη άσο του 1,90. 15 λεπτά λέει ο Σιώβας. Στραφή με το Σιώβα το ξέρει. Δεν είναι ο Τζιόβας ο ηθοποιός. Έχουμε και Βασίλισσα. Για πες. Το Ρήνο Κλαμπ Μπριζ άσο στο 95, η Κλαμπ Μπριζ είναι διάφορη. Ναι, βέβαιος. Και Άστρα Πλοιέστη, που ποιος παίζει εδώ, ξέρετε. Ποιος Έλληνας παίζει. Στην Άστρα Πλοιέστη. Ο Καπετάνος. Ο Καπετάνος. Όχι, έφυγε. Ο Καπετάνος παίζει στην Ξάνθη. Ο Γκαλίτσιος. Ο Βασίλης Πλιάτσικας. Σούπα, ρε. Ο Φίλιππος Πλιάτσικας που παίζει. Σαν το Φίλιππο κάτι αυτό με μαλλί οξυζενέ. Και Δυναμό Ζάγκρεμπ που παίζει ο Πάολο Μασάδο διπλό από όλους οι δύο. Ξεκίνησε, ήταν βασικός μέχρι τον Οκτώβριο. Και από εκεί. Μετά τρελά. Αυτό ο Ζέκο από πέρσι που τρελάθηκε. Άδωνε μουστάκι, έβαζε το παντελόνι πάνω από τον αφαλό. Στην επίσημη φωτογράφηση είχε πάει με βατραχοπέδιλα. Με επίσημη φωτογράφηση του Ολυμπιακού. Εδώ κάθε βρίσκει και κάνει. Πήρε δύο εκατομμύρια. Μου έλεγε για τον άλλο να που πήρε το κρασί στο ξενοδοχείο και του λέγανε οι άλλοι γιατί πίνει κρασί. Εδώ ο άλλο πήγε βατραχοπέδιλα. Εδώ του Αντού του κρύβα τα κλειδιά. Όχι, δεν το ξέρει καλά. Βάλα τον Καστίγιο να του πετάξει τα κλειδιά στα σκουπίδια. Αυτός έκλαιγε και λέει: γιατί μου μετάξει τα κλειδιά σκουπίδια. Εδώ είναι Πειραιάς του λέει ο Ραδουλάκης. Εδώ είναι Πειραιάς. Μαγκές. Και φεύγανε λέει: να πάνε. Με το ταξί. Ναι, και το ταξί. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ωραία. Τι άλλο έχουμε ρεσκάρει για να γίνει η αλλαγή δικιά σας. Δεν έχουμε τίποτα. Είναι η ροή που έκανε και τη χορτάρι να τη γυρίσουμε. Η Βασίλισσα θα σα φτιάξει την κυριολεξία. Λοιπόν, ωραία. Όπω αναγκαίο. Την κυριολεξία. Διπλό σε μένα και τον Ηλία λοιπόν να πούμε τα δικά μα. Τα πούμε τα ωραία μα. Διπλό δύσκολα χωρέσουμε. Τα ωραία, τα ωραία μα. Λοιπόν, πρωτάθλημα θα γίνει. Ναι, θα γίνει. Να πούμε λοιπόν ότι θα γίνει πρωτάθλημα. Τα βρήκαν οι ομάδες φοβερές. Να πούμε ότι το. Τα έχει εκεί. Έχει, το βλέπεις. Έχει τα ελληνικά. Αυτό κοίταγα τώρα. Λέει. Είναι καινούριο φρούτο το ΟΠΑΠ αυτό. Τρεις βάζει ώρα, τα ελληνικά του Σαββατοκύριακου να μπορείς να τα παίξεις μετά μεσοβδόμαδα. Μόνο τα ελληνικά όμως. Βέβαια οι αποδόσεις αλλάζουν, φαντάζομαι. Βέβαια. Έτσι. Και σου δίνει μια δυνατότητα, αν πέσουν οι αποδόσεις, να τις βρει σε καλύτερο σημείο δηλαδή. Αυτό σου λέω. Πάντως κοιτάω το πρόγραμμα, ένα ωραίο παιχνίδι δεν έχει. Δεν έχει. Καλά, δεν έχει. Παναθηναϊκός Βέρεια, Κέρκυρα Ολυμπιακός. Δεν είναι γενικώ ωραία παιχνίδια. Το πάω τραγικό. Ποιο να παίξει τώρα. Ξεκινάει πάλι το πρωτάθλημα λοιπόν το Σαββατοκύριακο και το φοβερό είναι ότι την αγωνιστική που αναβλήθηκε πριν θα την παίξουμε λέει, κάποια στιγμή. Το πάνε με το πρόγραμμα και έχουν ήδη αναβληθεί η έκτη αγωνιστική και είναι δέκατη. Εμείς προστάμε ένα παιχνίδι με τον Πάο. Με τον Πάο θα γίνει 3 Δεκεμβρίου. Θα γίνει 3 Δεκεμβρίου Τετάρτη. Μεσοβδόμαδα. Και αυτή η ενδέκατη τώρα το παιχνίδι που αναβλήθηκε πριν. Δεν θυμάμαι με ποιον παίζατε. Σκαρή, δίκιο είχε τελικά τώρα μια που. Ναι, θα γίνει κάποια στιγμή λέει μέσα στο έτος. Δηλαδή βλέπω να του βάζουν Χριστούγεννα να παίζουν. Λοιπόν, για να δούμε ρε παιδιά εδώ τι γίνεται. Ήρθε η Βασίλισσα. Αν κόψει λίγο πιο κοντά τα μαλλιά σου, θα είναι τέλειο το πλάνο. Για να πάμε. Ναι. Να φύγει η φάσα. Δεν χρειάζεται τώρα η φάσα. Δηλαδή, να φύγει. Την έχουμε μάθει πια. Τι γίνεται, Βασίλισσα, πώς είσαι. Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά. Εσείς πώς είσαστε. Γιατί κουφά. Δεν είσαστε καλά. Καλά θα σας φτιάξω. Τζάμπα. Θέλω να σας πω ότι το θέμα που επέλεξα, κοστίσει, δηλαδή. Επέλεξα για σήμερα να κοστίζει σε μένα βέβαια. Να σου πω το under, τι είναι το under. Συμφωνικά, ναι. Όχι, τι είναι το under. Κάτω.
Το από κάτω. Στο στοίχημα το άντερ, τι είναι, παιδί μου. Είχα μιλότερη πρόγνωση. Όχι. Ναι, ναι, λέγε, συνέχισε. Δεν ξέρεις εδώ τι είναι το άντερ. Άμα ήξερα. Μετεωρολογικός, δηλαδή, ο όρος, φαντάζεσαι. Παιδιά, το άντερ δεν σημαίνει. Φαντάζομαι ότι είναι μια χαμηλή απόδοση, ίσως. Και το over. Είναι ο στρατός που λέει over τα κλείσαμε, over κλείσαμε. Μια τελειωμένη απόδοση. Μια τελειωμένη απόδοση. Για λέγε. Φοβερό. Λοιπόν, βρήκα αποκλειστικές... 50 ευρώ. 50 ευρώ το βάζω. Έλα, προχώρησε. Βρήκα αποκλειστικές φωτογραφίες. Ναι, ναι, έλα, λέγε. Δεν το έβαλε. Φέρε 50. Θα ξαναπροσπαθήσω, Βασίλισσα. Θα το βάλω που θα πάει. Τι βίντεο λέει, βίντεο θα δείξουμε. Λοιπόν, βίντεο, το βίντεο, βέβαια, βρήκα αποκλειστικό βίντεο με την φωτογράφηση για το κλασικό ημερολόγιο Pirelli. Ναι. Το ψάχνει κι άλλο, το βρήκε αποκλειστικά εσύ. Το βρήκα εγώ. Λοιπόν, μάλιστα. Θέλω να τις δούμε λίγο. Αυτή τη φορά επέλεξαν σε αυτή τη φωτογράφηση ένα ρετρό. Γιώργο, πόσα λεφτά έχουμε πάρει από την Pirelli. January λέει. Μάλιστα, για να δούμε. February, μάλιστα. Για πάμε να δούμε. Είναι πάρα πολύ σεξι, είναι με ρετρό στυλ. Αυτή ποια είναι. Αυτή είναι η αυτή που τις επέλεγε. Αυτές που επιλέγουν τις άλλες είναι πάντα μπάζα. Ναι, όχι, κοίτα, αυτή είναι η πρώτη γυναίκα που ποζάρει. Αυτός εδώ τι θέλει, ρε παιδιά, στο βίντεο. Ήταν η πρώτη γυναίκα που ήταν λίγο γεματούλα. Για πρώτη φορά ποζάρει μια γεματούλα. Ναι, ναι, ναι. Εύσομη στο Pirelli. Να σα δείξω και τον κόσμο. Τον Ιούλιο. Τον Ιούλιο και για τον κόσμο. Και από τους μήνες πρέπει να παίρνει λεφτά κανονικά από τα ημερολόγια. Ναι, σωστά, ναι. Όγκο. Ναι, ο Παναγία. Τι είναι. Έλα, τι θα μας πει για αυτό. Είναι πολύ. Τι είναι πολύ. Πολύ τι. Τι είναι πολύ, παιδί. Να ρωτήσω κάτι. Εν τω μεταξύ, είδαμε την Αντριάννα. Εδώ τώρα σε σινεμά μας έβαλε ένα βίντεο και το κοιτάμε. Πού θες να καταλήξεις, δηλαδή. Μα καταλήγω. Ναι. Στο ότι για πρώτη φορά. Να το ο μήνας μου. Ναι, ο Δεκέμβρης. Ναι. Μάλιστα. Θέλω να σας πω ότι για πρώτη φορά στο ημερολόγιο του Pirelli ποζάρει και μία εύσομη. Του Θανάση του Pirelli. Είδαμε και την Αντριάννα Λίμα που είχαμε και πάρα πολύ καιρό να τη δούμε. Έχουμε και τις φωτογραφίες. Που... Να δούμε λίγο και τις φωτογραφίες. Βρήκε από εσένα, ζητάει το κοντρόλ και η Βασίλισσα τώρα. Ναι, κοίτα τη φωτογραφία. Κοίτα πόζα. Δυσκολεύεται αυτή η φωτογραφία. Είναι για να τη βάλει στην εθνική οδό. Σε εκεί που είναι οι πινακίδες. Εκεί που είναι οι πινακίδες. Πρόσεξε πάνω που λέει Λαμία. Από να βάλει αυτή. Για να τη βγάλει αυτή τη φωτογραφία, ο φωτογράφος τον έχει κάνει σφεντόνα εντωμεταξύ έτσι μέχρι να τη βγάλει. Τη φωτογραφία. Θέλω να σας πω κάτι. Να τις κάνω, φτιάξω λίγο το κεφάλι. Εγώ θα γύρναγα από την άλλη, στη θέση σου. Σκάρι, μπορεί να γυρίσουμε τη φωτογραφία έτσι, δεν υπάρχει λίγο, δεν γίνεται. Ήθελα να σου πω κάτι, Θοδωρή. Μόνοι μας να το πεις, ιδιαιτέρως. Εγώ φανάρι, φανάρι. Καθόμουν και έβλεπα λοιπόν τις εκπομπές. Και πάνω στις εκπομπές. Μην τις βλέπεις όρθιοι, δεν θα μπορείς να φωνέψεις. Θυμάμαι λίγο, έβλεπα τις εκπομπές. Και κάποια στιγμή λοιπόν, εκεί που λέω τα προγνωστικά, κούρε παιδί μου, το Θοδωρή να κάνει διπλό. Διπλό, διπλό, τρίπο. Έλεγα τα πλάνα του. Έλεγε τα πλάνα. Σαν τον Αρναούτο. Έλεγα τα προγνωστικά. Και λέω τι κάνει τώρα. Τριπλό αποκλείεται να είναι. Ένα προγνωστικό πάντω, να ξέρει. Τριπλό δεν υπάρχει στο στοίχημα. Μάλιστα. Λοιπόν. Κάποιο αθλητικό θέμα έχει, γιατί αυτά είναι άσχετα το. Ψάχνω κάθε μέρα. Αλλά δεν βρίσκει. Ναι. Δυσκολεύεσαι. Ψάχνω περάτα. Κάτι πιο πεσάρικο. Το αθλητικό τώρα τι. Βρήκα ένα. Έχουμε κάρτε, μην ανησυχεί. Με το κρίκετ. Αλλά έχουμε παίξει κρίκετ. Το κρίκετ, ξέρει το κρίκετ. Τι έγινε με το κρίκετ. Δεν ξέρω τι έγινε. Είχα παίξει μια φορά 15 ευρώ. Τι άρχισε η συντάξη του δελτίου σε μάλλον. Και δεν έχει τελειώσει. Ναι, να σε ρωτήσω κάτι. Τι άρχισε η συντάξη του δελτίου σε μάλλον. Όχι, ναι, που μας λες και υπάρχει αυτό το θέμα, δεν το έχετε βρει. Τι είναι που πήγε ένα συνεντατική χθες, έφαγε τον μπαλάκι στο κεφάλι και δεν τον σώνουν. Δεν τον σώνουν. Πού έχει στην Αμερική. Του μπαλάκι στο κεφάλι. Δεν είναι στο CBS το δελτίο. Το γράφουν, το έχουν στα site όλα. Αυτό που είπε, ήθελα. Αλλά ήταν πολύ σοβαρό. Και επειδή είναι σοβαρό, δεν μπορεί να το δείξουμε εμείς. Δεν κατάλαβα. Δεν ξέρω. Θα παίρναμε σένα αν ήταν σοβαρή εκπομπή η Βασίλισσα. Για σκέψτε το λίγο. Ερχόμουν μόνη μου. Λοιπόν, κάτι άλλο θα μας πεις. Τα προγνωστικά. Ναι, ξεκινά. Αυτά είναι η ώρα που περιμένουν όλοι. Ναι. Κάτσε, περίμενα να φορέσουμε ένα κράνος. Πού έχει κράνος. Όχι, μια χαρά θα τα πάω. Ναι, για πάνω. Βγάλε με που τρίβομαι εσύ. Ναι, μπράβο, ναι. Να το. Λοιπόν, θα πω Πέμπτη. Δεν θα πω Τετάρτη. Ναι, εντάξει, ούτε δηλαδή. Τρίτη. Ναι. Θα πω Πέμπτη. Για πες Πέμπτη. Λοιπόν, Δυναμό Μόσχας με Παναθηναϊκό. Ναι. Δυναμό Μόσχας 2. Τι 2? 2-0. 2-0. Τι Δυναμό Μόσχας 2. Θα κερδίσει Δυναμό Μόσχας 2-0. Θα κερδίσει Δυναμό Μόσχας 2-0. Δεν μας έκανε σκυζοφότερους. Πάμε παρακάτω. Αυτό ήταν αναμενόμενο. Προσπαθώ να το κάνω κι αυτό. Ναι, ναι. Αλμπούρκ με Στεάουα. Έχεις πες βιοπία, παιδάκι μου. Γιατί το βάζεις εκεί ο Κωνστάσιος. Όχι, έχω μυοπικό στιγματισμό, δεν έχω βρει. Φαίνεται αυτό.
Ναι. Ωραία, το έχω εδώ. Άλμπορκ, λοιπόν. Ναι. Στεάουα. Ναι. Ξέρεις από ποια χώρα είναι η Στεάουα. Έλα, πες. Πες μια χώρα, έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς θα πεις κάτι. Για κοντά είσαι. Αφρική. Αφρική, ναι. Είναι χώρα η Αφρική. Η Αφρική που παίρνει στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Όχι. Αχ, βαχ, λέγε. Πες μια χώρα, έτσι κι αλλιώς θα πετύχεις. Δεν μπορώ! Παιδιά, δεν το έχω. Ναι, ναι. Καλά. Δεν βγαίνει. Κράτα το εκεί λίγο, μας βολεύει και εμάς. Γεια σας, συνέχισε. Λοιπόν, Ριέκα με στάνταρ Λιεγής. Λιεγής, ναι. Ελλάδα, Αντώνο. Ξέρεις, πάει στην Προπαραλίγουσα που λέει στην Προπαραλίγουσα. Ο Λουκάς που τύχει και πλήρωσε. Στάνταρ Λιεγής, ναι. Στάνταρ Λιεγής. Λοιπόν, τι θα έρθει αυτό. Τι μας είπες. Χι θα έρθει, μάλιστα. Και κάτι άλλο, πες μας για να γελάσουμε. Ναι, και θέλω να πάω λίγο στην Τετάρτη και να πω Βασιλεία με Ρεάλ Μαδρίτη. Τα πέτυχες και τα δύο. Δύο βασιλικές. Ναι, ναι, για πες. Ναι, αυτό θα έρθει διπλό. Σοπαρά. Ναι. Δεν Βασίλισσα, μας λες αυτά που θα έρθουν έτσι κι αλλιώς. Εντάξει. Θα πες ανατρεπτικές προβλέψεις. Μα δεν θέλω να στείλω. Λοιπόν, εντάξει. Μας κούρασες ήδη. Λοιπόν, εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ τη Βασίλισσα για την παρουσία της. Μου θυμίζεις κάποιες φορές, να ξέρεις, το Λιάγκα. Το Λιάγκα, τι έλεγε. Φωνάζαμε δύο καλεσμένους λοιπόν. Και έλεγε. Είναι μια κόντρα για το κάπνισμα. Πρέπει να καπνίσεις σε δημόσιους χώρους. Και έλεγε λοιπόν ένας. Να σας πω λοιπόν, κύριε Λιάγκα, ευχαριστώ που μας. Αφήστε τα ευχαριστώ. Πρέπει να καπνίζουν ή όχι. Έλεγε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος. Όχι, δεν πρέπει να καπνίζουν. Εσείς τι λέτε, κύριε Ζαρμακουπή. Κοιτάξτε, τι κοιτάξτε. Πρέπει να καπνίζουν ή όχι. Κυριότερα, σκαβόμε. Όχι, ούτε ανάσα. Λοιπόν, και θα ήθελα. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Αυτή ήταν η εκπομπή λοιπόν του Λιάγκα. Κατάλαβε. Αυτό μου θυμίζει. Στην οποία έρχεται να σε εντάξει, φαντάζομαι. Αυτό δεν ισχύει. Έχουν όλα σχέσει. Λοιπόν, επιστροφή λοιπόν εδώ, αφού μας είπε η Βασίλισσα, μας έδωσε τα φώτα της. Και όχι μόνο. Εγώ δεν πήρα κάτι άλλο, δεν ξέρω αν πήρες εσύ. Λοιπόν, επιστροφή εδώ για να πάμε προς το κλείσιμο λοιπόν της εκπομπής. Αυτό ήταν το καλύτερο πλάνο του Βασίλη. Ναι, όντως, που έπρεπε να το δείξουμε από πίσω. Σωστά. Λοιπόν, να επιστρέψουμε να δείξουμε μία γρήγορη, επειδή έχουμε από λίγες κάρτες τα προγνωστικά. Ναι, του Σαββατοκύριακου, του τριήμερου. Ας ξεκινήσουμε. Ηλία πρώτα, ηλία μου. Εγώ τώρα θα έρχομαι να στην εκπομπή. Σωστά, δεν κερδίζω για τίποτα. Πάμε. Ατλέτικο Ολυμπιακό Χ ημίχρονο με απόδοση 2,60. Σαχτάρ Μπιλμπάο over με 1,75. Και Τσεσκά, όχι Τσεσκά. Ρώμα στο Χ με απόδοση 3,50. Την παίζω την κάρτα όπως είναι σκέτη. Έτσι, την παίζει γενικώ, αλλά ναι. Η Ρόδα δεν θυμάται. Ελσίνκη Κοπεχάγη διπλό στο 1,85. Ιντερ Ντνιέπρ under 2,5 στο 1,70. Και Φέγγεναρντ Σεβίλη διπλό στο 2,20. Και το ντέρμπι της Αργεντινής, River Plate Boca goal-goal, Cruzeiro Atletico Mineiro Χ, Southport Olders Shot Χ, 1.85, 3.60 και 3.25 οι αποδόσεις. Μάλιστα. Και πάμε και στο μπάσκετ που ειδικευόμαστε μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο. Μέχρι να πιάσει ένα τουλάχιστον. Μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο. Μακάμπι Τσεσεκά διπλό στο 1.75, Λαμποράλ Ολυμπιακός διπλό στο 1.75, πλεονέκτημα για Μακάμπι και Λαμποράλ αντίστοιχα και Cleveland Washington, φορμαρισμένοι οι Wizards. Διπλό στο 1.80. Μάλιστα. Ωραία. Βγάλετε τα πορτοφόλια τώρα γιατί τώρα θα πληρωθείτε. Πάμε στις δικές μας τις κάρτες. Από το δρόμο της λογικής, Zenit Benfica άσος με 1.95, Grisby Walking άσος με 1.85, King Cup Fiorentina Χ ημίχρονο με 1.90 και Σαχτάρ Bilbao over 2.5, 1.75. Τα πιο, στις πιο καλές αποδόσεις, πάμε τώρα, Manchester City Bayern άσος με 3.65, Old Trafford Preston Χ 3.25, Arsenal Dortmund άσος με 2.25 και King Cup Fiorentina Χ με 3 απόδοση. Αυτό παίζεται και σαν σύστημα φυσικά. Τα έχουμε δει όλα τα ημίχρονα τελικά. Σάλκε Τσέλσι Χ, ημίχρονο Χ τελικό με 4-20. Από Ελ Μπαρσελόνα Χ, ημίχρονο διπλό τελικό 4-10. Τσεσκά Μόσχα, Ρώμα, άσο ημίχρονο άσο τελικό με 4. Και Άντελ Γαλατά Χ, ημίχρονο Χ τελικό με 4-40. Και η τελευταία κάρτα για τα πολλά, που θα χρειαστεί να πάμε στην τράπεζα για να εισπράξουμε. Βόλφσμπουργκ Εβερτον, 2 ημίχρονο άσο τελικό 25. Λεβερκούζεν Μονακό, πάλι ανατροπή 2 ημίχρονο άσο τελικό με 25 απόδοση. Παρίσι Ζερμέν το ίδιο, 2 ημίχρονο άσο τελικό με 25. Και Κρουζέρο Ατλέτικο, άλλη μια ανατροπή να προηγηθούν οι φιλοξενούμενοι και να κερδίσουν οι γηπεδούχοι με 25 απόδοση. Αυτά λοιπόν τα ωραία νέα μας για αυτή την εβδομάδα. Ναι. Να πούμε ότι ακολουθεί η εκπομπή του αδάμαστου θηροδαμαστή, όπως το λένε, Θόδωρο Σούκα με τα θηρία, τα ζώα και ένα θέμα που αφορά την κακοποίηση και το έχει κάνει και εσύ στο δελτίο τις τελευταίες μέρες. Των ζώων, που το έχετε παίξει και εσύ στο δελτίο. Όχι, των γυναικών. Όχι, όχι, η κακοποίηση των ζώων αφορά πάρε με κόσμο. Τώρα, λέει, μην αργείς. 90, 91, 92, 90, 92. Δώσ' το στον αέρα, ναι, μπράβο. Ακολουθεί λοιπόν η εκπομπή Pets for You με τον Θοδωρή. Ούτε τέτοιες διαφημίσεις δεν μπορούμε να έχουμε. Με τον Θοδωρή Σούκα. Αυτό για την κυρία εδώ που λέει κάνε απίθανες γνωριμίες. Ούτε αυτή δεν μπορεί να κλείσει. Κάνε απίθανες γνωριμίες. Η κάμερα σε μένα εκτραχύνθηκε πάλι ο κύριος Ηλίας.
Εμείς θα είμαστε μαζί πάλι την Παρασκευή 7 παρατέταρτο. Να πούμε ότι μπορείτε την εκπομπή αυτή να την παρακολουθείτε και στο Star στο YouTube, στο κανάλι του Star στο YouTube. Και τα προγνωστικά μας στο star.gr, οι σχετικές κάρτες. Ακολουθεί λοιπόν ο Θοδωρής Σούκας σε ένα τέταρτο περίπου με την εκπομπή Pets for You. Καλό απόγευμα.